Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Με ακουστικά ή χωρίς, γιατί το ερώτημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του Κολομβία. Αγγλία παραμένει το 0-0. Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Με πολύ ζέστη. Έχουμε πώς κλειστό το ερκοντισμό. Είναι. Εντάξει, φαίνεται εγώ με τώρα από το περπάτημα, επειδή ήρθα και πολύ γρήγορα. Είμαι ξαναμένος. Σίγουρα δεν είμαι ξαναμένος από το θέαμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μην είμαστε και πλεονέκτες. Το Μουντιάλ της Ρωσίας είναι από τα καλύτερα όλων των εποχών, πιστεύω. Και πιστεύω ότι πολλοί από εσάς που με ακούτε συμφωνείτε κιόλας. Και δεν γίνεται σε ένα δείγμα 60-70 αγώνα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στα γήπεδα της Ρωσίας να έχουμε την απέτηση κάθε μέρα, κάθε μάτς να είναι ματσάρα σαν το χθεσινό βραδινό. Που και εκείνο στο πρώτο ημίχρονο, σούπα ήταν, 0-0. Και είδαμε μια ματσάρα στα δεύτερα 45 λεπτά που θα τη θυμόμαστε για μια ζωή. Για να δούμε αν μας επιφυλάσσει και το Κολομβία-Αγγλία δυνατές συγκινήσεις που λογικά θα μας επιφυλάσσει, γιατί και νικητής να προκύψει στο 90 λεπτό εύκολα να πάρει τη νίκη δεν πρόκειται. Άλλωστε ελάχιστες φορές έχει συμβεί αυτό στο Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμα και ο ομάδα που κέρδισε με 2+ γκολ διαφορά, αυτή η διαφορά στα τελευταία λεπτά είτε στο 90 είτε στις καθυστερήσεις πάρθηκε. Άρα είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε ένα ακόμα ποδοσφαιρικό θρίλερ. Ούτως άλλως τα θρίλερ βράδυ βλέπονται. Και πλέον είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10. Κοιμούνται και τα μικρά τα παιδιά. Σχολείο δεν έχουν αύριο, αλλά τα μικρά τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται νωρίς, να χορταίνουν ύπνο. Βασικά, εγώ στην κόρη μου λέω: κοιμήσου τώρα που μπορείς, γιατί αύριο μεθαύριο που λέει ο λόγος θα θες και δεν θα μπορείς. Λοιπόν, Μπαλαντέρ ακούτε εδώ στον Λίμπερο 107,4 στα σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 10, βραδάκι Τρίτης, που είναι και η τρίτη μέρα του Ιούλη του 2018. Μια πολύ ζεστή μέρα και αυτή η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει. Μεθαύριο, Πέμπτη, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για 38 βαθμούς Κελσίου. Θα βράσουμε στο ζουμί μας. Όσοι μπορούν να την κάνουν, ας την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Αλλά προς τιμήν είμαστε επικεντρωμένοι στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Βρισκόμαστε στην φάση των 16, τελευταίο παιχνίδι αυτής της φάσης, της πρώτης νοκάουτ του Μουντιάλ. Ήδη γνωρίζουμε όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια που θα παίξουν Παρασκευή και Σάββατο. Η ομάδα που θα προκριθεί σήμερα και θα αντιμετωπίσει την Σουηδία είναι παιχνίδι που θα το δούμε το απόγευμα του Σαββάτου, γιατί το βράδυ του Σαββάτου παίζουν οι διοργανωτές, οι Ρώσοι, με τους Κροάτες. Την Παρασκευή έχουμε το απόγευμα Γαλλία-Ουρουγουάη στις 5, ή μάλλον Ουρουγουάη-Γαλλία, η Ουρουγουάη τυπικά είναι γηπεδούχος, και Βραζιλία-Βέλγιο την Παρασκευή το βράδυ στις 9. Το βράδυ του Σαββάτου στις 9 έχουμε το Ρωσία-Κροατία και το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 η Σουηδία περιμένει είτε τον αντίπαλό της από το ζευγάρι που παίζει τώρα, είτε την Κολομβία είτε την Αγγλία θα αντιμετωπίσει. Η Σουηδία, η οποία νωρίτερα πήρε μια δικαιότατη νίκη χωρίς να πατήσει φυσικά τον αντίπαλο, κέρδισε με 1-0 την Ελβετία. Η Σουηδία που έχει και τις καλύτερες ευκαιρίες σε όλο το παιχνίδι και με ένα γκολ αρκετά τυχερό βέβαια του Forsberg. Το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ της Ρωσίας, του μέσου της Λειψίας, πήρε την νίκη πρόκριση, επιβεβαιώνοντας και αυτό που λέγαμε και γράφαμε και στο Bet Player και στην King Bet κτλ. Και όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι, ότι υπήρχε ένα λαθάκι στο σέντα αποδόσεων. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να είναι outsider η Σουηδία στο 3-10-3-30, όσο είχε πάει λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, και να είναι η Ελβετή φαβορή του 2-50-2-60. Από πού και ως πού, γιατί και διαχρονικά, να το δούμε, η Σουηδία είναι μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό μέγεθος από τους Ελβετούς. Που εντάξει, σε επίπεδο εθνικής ομάδας τουλάχιστον, πατριώτες δεν μπορείς να τους πεις έτσι. Οι μισοί είναι Αλβανοί, Κωσοβάροι, κάτι Ροντρίγκες, κάτι από εδώ από εκεί. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι αμυγός γηγενείς. Λοιπόν, έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Σαντιάγο Αρίας, τον αμυντικό της Κολομβίας. Οι Άγγλοι έχουν κερδίσει φάουλ σε αρκετά καλό σημείο για γέμισμα βέβαια. Επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα, είμαστε στο 52. Κολομβία-Αγγλία παραμένει το 0-0 χωρίς καμία μεγάλη φάση, πραγματικά μεγάλη φάση το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι το φάουλ του Τρίπερ στις καθυστερήσεις του ημίχρονου ήταν έτσι, πιο κοντινή ευκαιρία για μια από τις δύο ομάδες για να ανοίξει το σκορ. Να δούμε τώρα τον Άσλε Γιάνγκ να εκτελεί για γέμισμα, κεφαλιά, όχι, μπάλα περνάει, κόρνερ ήταν η out, ποιος τη βρήκε, ναι, νομίζω βγήκε από το κεφάλι του Ντάβιζον Σάντσες, του αμυντικού της Τότεναμ, ο οποίος σήμερα τίθεται αντιμέτωπος με 5 συμπαίκτες του
στην Tottenham. Η Tottenham που είναι η μισή εθνική Αγγλίας πλέον. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. FM και νότα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες με WS και KY. Θα τα λέμε αργότερα και μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Έχουμε και στα μάτια Μουρελή παραμένοντα στο στούντιο. Αγγλόφιλος φόλα εδώ. Για να δούμε τώρα εδώ. Πέναλτι. Πέναλτι, το έδωσε. Πέναλτι. Το έδωσε, ναι. Με τον Μπουμπίκα. Ναι. Και κάρτα κόκκινη, γεια σου. Δεν είναι κόκκινη, δεν είναι. Κάτσε, περίμενε, χαλάρωσε λίγο. Νομίζω ότι έχει δεύτερη αυτό. Νομίζω ότι έχει δεύτερη. Πέναλτι. Λοιπόν, πέναλτι, ναι, φαίνεται να είναι. Βέβαια, λογικά θα πάρει και τη βοήθεια του Βάρ, αλλά φαίνεται να είναι. Είναι σμπρόξιμο. Μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. Πάνω στον Γκέιν, ναι. Πάνω στον Γκέιν, ναι. Από τον Κάρλο Σάντσες. Τον πιάνει, τον. Ναι, εντάξει. Απλά πέφτει από πάνω. Δίνεται. Εντάξει, δίνεται. Γιατί είναι, φεύγει ο Κέιν, κρατιέται όρθιος, ναι. Και άλλος τον καβαλάει. Κοίταξε, λογικά εντάξει, το παίρνει και ο Κέιν, το κερδίζει. Εντάξει, μου είναι και φάση, ναι. Λογικά κερδίζεις. Θα υπάρχει το. Τώρα αυτό του λένε οι Κολομβιανοί. Πάνε κοίτα το VAR. Λοιπόν, ένα πέμπτο το οποίο εφόσον τελικά δοθεί, θα το εκτελέσει και ο Κέιν. Αυτό είναι ευχάριστα μαντάτα για όσους έχουν παίξει Harry Kane. Είναι ευκαιρία να πάει στα 6 γκολ. Για να δούμε. Όπως και το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο, έτσι και το σημερινό. No VAR. Έτσι λέει, no VAR. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Αυτός είναι Αμερικάνος ο διαιτητής. Και παράξενο που δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Άρα πιστεύει, είναι τόσο σίγουρος ότι. Εδώ δεν τι κάνουν. Αυτό που κάνανε και οι Ιταλοί. Ξέρουν το σημείο του πέναλτι. Ναι, το με τις τάπες. Με τις τάπες για να το ναι. Το κάνουν λακκούβα για να μην κάτσει καλά η μπάλα. Για να δούμε λίγο. Να βάλουμε λίγο έρτλες, να πάρουμε έτσι τέτοιο. Βάλε λίγο, ξέρω εγώ. Να δούμε λίγο. Να βάλουμε και από την κρατική. Άντε ρα γόρινα μου. Μα και τώρα την πέφτουν τώρα, το βλέπεις εδώ, ναι. Να το σπάσουν. Κοίταξε, πάντως για να είναι ακριβοδίκαιος ο διαιτητής, θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στο VAR. Εντάξει, ναι. Κοίτα, και αυτό με το VAR, Θανάση, δεν ξέρω. Εγώ είμαι υπέρφυλλε. Είναι η πιο δίκαιη ποδοσφαιρική διοργάνωση που έχει διεξαχθεί ποτέ. Έχει ψιλοκουράσει λίγο. Φίλε, προτιμώ να κουραστώ από το να πονεμηθεί η δικαιοσύνη. Άσε με τώρα, εντάξει. Γιατί άμα δούμε στο Champions League παράδειγμα. Ναι, ρε φίλε, γίνανε όρια φέτος τώρα, πλάκα μου κάνεις. Με το VAR θα ήταν. Μα είναι η πρώτη ποδοσφαιρική διοργάνωση για την οποία δεν μιλάμε για τη διαιτησία. Μιλάμε για όλα τα άλλα πλην τη διαιτησία. Εντάξει. Και μόνο αυτό είναι κέρδος. Και α καθυστερήσει και 5 και 10 λεπτά μια απόφαση που λέει ο λόγος. Θα μπήκε στην Ελλάδα το χρόνο, Θα μπήκε στην Ελλάδα, ναι, εντάξει. Απλά το θέμα είναι, κοίταξε, είναι και η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που εφαρμόζεται, οπότε πρέπει να υπάρχει μια τριβή, μια συνήθεια. Σε λίγα χρόνια νομίζω ότι έχουμε έρθει στα κατάλληλα επίπεδα. Μέσα στη χρονιά, εντάξει, για την Αλφαρά δεν πάει να γίνει. Στο NBA, ας πούμε, το έχουν εδώ και χρόνια, έτσι. Ναι. Αυτή τη λογική του VAR με το. Καλά, και εκτός NBA υπάρχει στο μπάσκετ, ναι. Έτσι. Με τις κάμερες, αλλά εντάξει, στο NBA το έχουν τελειώσει. Καλά, ναι, δηλαδή, ναι. Βλέπουν όλα τα μάτια, έχει ξέρει 4-5 μάτια. Για να δούμε. Ο Χάμες με αγωνία βλέπει από την κερκίδα. Για να τον έχουν στείλει στην κερκίδα, ο Χάμες μάλλον είναι εκτός φύλλου αγώνα, έτσι. Ναι, και εκεί στο πρώτο μήχρονο εκεί ήταν. Ναι, το είδα. Λοιπόν, ο Κέιν παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Στο 57 είμαστε. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει και αν θα φτάσει στα 6 γκολ. Ο Χάρι Κέιν, ο αρχηγός των Άγγλων, σε αυτό το Μουντιάλ. Στο 57. Ακούμε ΕΡΤ. Μέσα, γκολ. Άντα γορίνα μου. Γκολ. 1-0 ο Κέιν, έκτο γκολ. Κολομβία, Αγγλία 0-1. Α, ένας πήγε παίξει anytime Κέιν. Εντάξει, έγραφε ένας πιτσιρικάς. Έγραφε Κέιν σκόρε γκολ. Αυτός με λέει ότι ο μπαμπάς το βάλε. Ο μπαμπάς έβαλε anytime Κέιν. Και βάλε. Άντα γορίνα μου. Άντε λίγο να μας φύγει λίγο το άγχος. Κοίταξε, υπάρχει τράβημα όντως. Όχι, πέναλτι είναι πέναλτι. Υπάρχει. Είναι πέναλτι. Ναι. Είναι πέναλτι, βασικά είναι. Ευθεία, Το έκανε στο κέντρο, πήρε τα ρίσκα του ο Κέιν, γιατί από το πόδι του ο Σπίνα λίγο ήθελε μπάλα. Δες εδώ. Είχε 10 εκατοστά απόσταση. Εντάξει, τα πέναλτι στο κέντρο, αυτό το ρίσκο έχουν.
Αν δεν είναι, πέσει ξέρεις, γρήγορα είναι, από τον φύλακα, βλέπεις, είναι λίγο ψηλό, ψηλά. Οπότε και που σηκώνει το πόδι ο Σπίνα είναι λίγο πιο μπροστά η μπάλα. Δηλαδή δεν το προλαβαίνει θεωρητικά. Ναι. Επειδή είναι μπροστά. Πάντως και Ακυμφέ με την Ισπανία ένα πέναντι έτσι με το πόδι ναι. το έβγαλε. Λοιπόν, 1-0 η Αγγλία. Μάλλον 0-1 καθώς στην πικάγη πέτρο είναι η Κολομβία. Για να δούμε. Α δούμε και λίγο μάτς τώρα. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής ναι. 57 λεπτά ήταν. Σαν να βλέπεις Λεβαδιακός Πλατανιάς. Και ευχάριστα ματάτε για όσους έχουν παίξει και έτσι. Είναι. Βέβαια, είναι εδώ και ο Σταύρος ο Κόλογας και ο Τσομπατζόλο νομίζω το έπαιξε. Τον έδινε και καλά. Να ξέρετε τώρα οι Κολομβιάργοι έχει σαν λίγο τα... Κοίτα, το μάτς θα έχει κόκκινη και από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ πιο ο Φαλκάου την έφαγε. Ναι, ο Φαλκάου την έφαγε. Είναι κάτω. Τώρα θα δει προφανώς, δεν ξέρω αν θα δει το βάρ. Μήπως έχει κανένα χτύπημα. Για να δούμε εδώ ξανά τη φάση. Σμπροξίδια. Εντάξει, φλερτάρει με κάρτα πάντως. Εντάξει, αλλά κλειδώνει το πόδι. Υπάρχει πρόθεση με τις τάπες να του πάρει τα αυτιά. Κλειδώνει και ο Φαλκάο τώρα το πόδι του. Τίποτα. Αρχίσαν τα λατροαμερικάνικα αυτά τα γνωστά. Την πατήσαμε, αυτό που σου έλεγα πριν. Παίζει Αγγλία, ο ρεφερή. Την πατήσαμε έτσι. Για να δούμε η Κολομβία μες στην περιοχή. Για να δούμε. Πολύ άργος αυτός εκεί. Ψηλός είναι αυτός. Την πατήσαμε έτσι τότε με το Σιμεώνε, με τον Μπέκαμ. Ναι, λες για το... Έτσι, την πατήσαμε τότε. Στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Ναι, τώρα. Εκείνη η ομαδάρα τώρα της Αγγλίας και να αποκλειστεί από την Αργεντινή όπως αποκλείστηκε με το Σιμεώνε. Σε εκείνο μάτς είχε βάλει την κολάρα ο Όουεν. Ο Όουεν, το 2-2, ναι. Που παράταση και στα πέναλτι πάλι το χάσαμε. Την ιστορία. Αυτά με τα πέναλτι. Εκείνη η ομαδάρα τη Αγγλίας που μπορούσε να του σηκώσει κιόλα. Εντάξει, εκείνη η ομαδάρα έτσι. Με βάση την. Εντάξει, η Αγγλία ανέκαθεν έχει καλούς παίκτες. Εντάξει, εκείνη ήταν με βάση τη United τότε με Scholes, Beckham. Όλους αυτούς και δίπλα και τον Owen είχε, αν δεν κάνω, McManaman. Είχε ομαδάρα τότε. Εντάξει. Τόνι Άνταμς είχε. Ομαδάρα είχε. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα. Αλλά η βάση βέβαια ήταν η κορυφαία ομάδα της Βρετανίας. Έτσι, United. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Ανέβασε. Από εδώ το πας, από εκεί το πας. Εκδες, δες ανέβασα στο Facebook μια φωτογραφία, λέω, λίγο χουλιαμά με τους Μάιχερ. Λίγη μουσικούλα, Μπίλη, βάλε από κάτω έτσι να... Με τους Μάιχερ, με την μου, γιατί ήταν μέχρι με την Δανία, ας πούμε, που έδειχνε τον μπαμπάς Μάικελ, το γιο και αυτά, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι από την τελευταία φορά που πήρε λίγο το ποτάθημα, ο Μάιχελ λέει, πέρα από τη United, πήρε 5 φορές αυτό το ποτάθημα, μεγάλος ο γιος του, που το κέρδισε και αυτός. Ναι, ναι, αυτό το έχω δει, όντως, ναι. Λίγο χουλιάμα για τους φίλους μας που παρεξηγούνται καμιά φορά, έτσι. Αλλά περιμένω να δούμε λίγο μάτς. Γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει χρόνο πολύ. Έχει μισή ώρα και παραπάνω από μισή ώρα μαζί με τις καθυστερήσεις. Που λογικά θα έχει και αρκετές, γιατί θα γίνουν αρκετοί χουλιαμάδες και σασυρμάδες στο παιχνίδι. Κολομβία-Αγγλία, υπενθυμίζουμε 0-1 με το γκολ πέναλτι του Κέιν πριν από λίγο. Με τον διαιτητή να λαμβάνει την ορθή απόφαση. Απλά θα μπορούσε να πάρει και τη βοήθεια του Βάρετς. Απλά για την επιβεβαίωση. Αν και ήταν πολύ κοντά στη φάση και ήταν αποφασισμένο και σίγουρο για αυτό που είδε και για την απόφασή του. Λοιπόν, ο Κέιν, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, ή τρίτο. Δύο πέναλτι έβαλε. Δύο νομίζω έχει. Ναι, λοιπόν, βρέχνει και τον Μπάκα στο παιχνίδι και βγάζει, δεν βγάζει το Φαλκάο, βγάζει το 16. Ποιος είναι το 16? Αυτός εδώ. Ο Λέρμα, ο Χαφ. Ναι. Τώρα τα παίζει όλα για όλα. Τώρα τα παίζει όλα για όλα. Ναι, με Φαλκάο Μπάκα θα παίξει μπροστά με δύο φορ. Να δούμε μπας και γίνει πιο απειλητική η Κολομβία, καθώς είναι στο πρώτο ημίχρονο, ελάχιστα απείλησε. Όχι το απείλησε η Αγγλία βέβαια. Αλλά πλέον η Κολομβία είναι αυτή που κυνηγάει την ισοφάρηση. Λοιπόν, στη Μόσχα γίνεται το παιχνίδι, στην έδρα της Σπαρτάκ, στην Οτκρίτιε Αρίνα, κάπως έτσι λέγεται. FM και ενώ τα μηνύματά σας, αποστολή στο 545-26. Λοιπόν, καβ. Λοιπόν, έχουν φαντάσματα στο στούντιο. Ανεποκατεβάζουν τις φέτες. Λοιπόν. Πάντως, αυτό που έλεγες πριν για τη Σουηδία, σχετικά το έβαλα και έξω. Ναι. Λέω τώρα δε στη Σουηδία, λέω που θα φτάσει. Εντάξει, τώρα θα παίξει με την Αγγλία, θα αποκλειστεί. Αλλά λέμε τώρα κάτσε, να φτάσει ψηλά η Σουηδία χωρίς τους Ζλάταν. Ναι. Δηλαδή τόσα χρόνια. Διάβασα ένα στατιστικό νωρίτερα ότι η Σουηδία λέει. Ό,τι καλές πορείες έχει κάνει. Μάλλον όχι, δεν έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πάντα με τον Ζλάτον έπαιζε. Με τον Ζλάτον δεν έκανε σχεδόν τίποτα όσον αφορά πορείες. Και φέτος που είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση στη μετά Ζλάτον εποχή, πηγαίνει στους 8. Εδώ λες να έχουμε κι άλλο ντόθι πενάλτι. Καλή φάση με τον Τελεάλε. Ναι, κοντινή κεφαλιά. Ψηλό. Οι Άγγλοι ζητάνε και πέναλτι. Κολοβιανοί θέλουν κάρτες τώρα και άλλη κάρτα Φαλκάο τώρα. Έξαλλη Κολοβιανοί.
Εντάξει, ναι, όποιος έχει παίξει κάρτα κόκκινη, νομίζω πρέπει να πάει να το εξαργυρώσει ήδη το δελτίο. Πάντως, κάποια μικρά δείγματα εύνοιας έτσι λίγο παραπάνω προς την Αγγλία τα δείχνει ο Αμερικανός. Τώρα, βέβαια, στη φάση εδώ που φωνάζουν για θέατρο. Εδώ βασικά κάτσε λίγο να δούμε. Ο θέατρο. Ναι, εδώ είναι κάρτα. Εδώ είναι κάρτα στο Μαγκουάρι, η οποία δεν τη δίνει. Κακός είναι. Είναι δίκαιο. Είναι πλονζόν κανονικό. Και μετά δεν υπάρχει offside, γιατί ο Ντελε Άλλη είναι από πίσω. Ο Λίγκαρντ ήταν ή ο Στέρλινγκ, ποιος ήταν εκεί πέρα, ήταν ο offside. Λοιπόν, να δούμε κάποια. Βασικά έχουμε τέσσερις κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής. Για Αρίας Μπάριος και Κάρλος Σάντζ για την Κολομβία και για τον Χέντερσον από πλευράς Άγγλων. Ο Μπακ είπαμε ότι μπήκε στην θέση του Λέρμα, του Χαφ. Είναι και η μοναδική αλλαγή στο παιχνίδι, καθώς ο Southgate συνεχίζει με τους 11 που ξεκίνησε, δηλαδή με Pickford, Walker, Stones, Maguire, Lingard, Henderson, Kane, Sterling, Trippier, Young και Dele Alli. Η Κολομβία παίζει με Ospina, Arias, Barrios, Carlos Sanchez, ο Μπάκα στην θέση του Lerma, Falcao, Cuadrado, Γέρι Μίνα, Mojica, Quintero και Davison Sanchez, ο στόπερ της Tottenham. Να ρίξουμε μια ματιά και σε στατιστικά που έχουμε. Κάρτα και ο Μπάκα τώρα. Πω, χαμός γίνεται. ναι, θα γίνει. Ούτε χέρια δίνω, στόχο δεν τίποτα. Τράβα, τίποτα. Κάρτα και ο Μπάκα για ναι. Προβολή τώρα εδώ στην φάση. Ναι, και ο Φαλκάο έχει κίτρινη. Πρέπει να προσέξει, γιατί είναι ο αρχηγός που θα διαμαρτύρεται τώρα και θα πρέπει να προσέξει για. Πολύ κάρτα, δεν νομίζω να γλιτώσει κόκκινη. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε προσπάθειες με το ζευγάρι Κολομβία-Αγγλία. Τυπικά γηπέδου έχουν την Κολομβία 5-10. Μία στον στόχο για την Κολομβία, δύο για την Αγγλία. Δοκάρι κανένα. 0-5 τα κόρνερ. Κανένα για την Κολομβία, 5 για την Αγγλία. 1-0 τα offside. Κατοχή μπάλα 45-55 πέρα των Άγγλων, που έχουν και μεγαλύτερη ακρίβεια στις πάσες, 84% έναντι 79% των Κολομβιανών. Και πιο πολλές πάσεις λογικά, 332-278 ολοκληρωμένες, 267 με 210 ολοκληρωμένες οι Κολομβιανοί. 67 χιλιόμετρα έχουν τρέξει οι Κολομβιανοί, 71 οι Άγγλοι μέχρι στιγμής, μέχρι το 65 τώρα που μιλάμε. 4-1 οι κίτρινες κάρτες, 5 συνολικά. Φάουλ διπλάσια έχουν κάνει οι Κολομβιανοί, 12 έναντι 6 των Άγγλων. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής στατιστικά δεδομένα, μέχρι το 65 που βρισκόμαστε και με το σκορ στο 0-1 υπέρ των Άγγλων με το πέναλτι του Χάρι Κέιν από το 57. Και τις διαμαρτυρίες 90-10 Κολομβία προηγήθηκε. Καλά, εντάξει. Έτσι, ναι. Πολύ όμως, αρχίσαν πολύ. Δηλαδή... Από το πρώτο ημίχρονο ήταν τα πράγματα έτσι ναι. Λίγο τεταμένα, θα έλεγα. Ήταν φωνακλάδες Κολομβιανοί και υπήρχε. Κοίταξε, έριξε και λάδι στη φωτιά το πρωτοσέλιδο της Sun σήμερα. Α, ναι, το είδα, ναι, ναι. Cocaine, κατά το κοκκέιν. Και διαμαρτυρήθηκε μάλιστα και ο Κολομβιανός πρέσβης στο Λονδίνο. Ήταν. Και εντάξει, με το δίκιο του, ναι, με το δίκιο του. Η χώρα λέει που βγάζει τη Σακύρα, λέει καφέ. Καφέ και κάτι άλλα πράγματα στάφ. Και κάτι άλλα πράγματα, staff, ναι. Έλεγε, ναι, και. Αντί εντάξει. Για να γράψει κοκκίν, έγραψε go cane. Ναι, εντάξει. Κοίτα, οι Άγγλοι τα έχουν. Είναι μάγοι. Εντάξει, ούτως άλλως αυτή η Σαν είναι σκανδαλοθυρική εφημερίδα. Είναι μάγοι στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Οι Άγγλοι και οι Ισπανοί θεωρώ εγώ σε αθλητικό επίπεδο και οι Ισπανοί είναι πολύ δυνατοί. Και οι Ιταλοί έχουν πολύ καλά πρωτοσέλιδα. Ναι, εντάξει. Ναι. Α δούμε πάντως σίγουρα. Εντάξει, κοίτα, πάντα η Αγγλία με τους Λατινοαμερικάνους έχει θέματα. Ναι. Έχει δηλαδή πιο ομάδα θυμηθείς με Βραζιλία. Με Αργεντινή, με Ουρουγουάη, τώρα με Κολομβία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μάτς των Άγγλων με Λατίνους και να μην έγινε ο κακός χαμός. Με την Αμερικάνους, δεν μιλάω τώρα για Ισπανούς, Πορτογάλους, ναι, τέτοια. Ναι. Έτσι, αλλά με την Αμερικάνους, δεν ξέρω. Οι Άγγλοι έχουν πάντα θέμα με αυτούς. Τόσο δεν το έχουν, ας πούμε, οι Γερμανοί για παράδειγμα, οι Γάλλοι. Κοίταξε, το θέμα τώρα για τους Άγγλους είναι να διαχειριστούν το προβάδισμά τους. Ναι, και την ανωτερότητά τους, γιατί είναι όντως καλύτερη ομάδα. Γιατί εγώ σου λέω ότι τους φοβάμαι. Δεν είναι άμα δεν πάρουν διαφορά έτσι ασφαλείας. Βρε τους Άγγλους φοβάσαι πάντα τώρα. Τι να συζητάμε ναι, τώρα. Ναι. Την εθνική Αγγλία τη φοβάσαι πάντα. Λοιπόν, είναι ανοιχτές και τηλεφωνικές δραμές. Καθώς με τα ρεπορτάζ των ομάδων θα ασχοληθούμε μετά τις 11, μετά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Όποιος θέλει να βγει εδώ στον αέρα να κάνουμε σχολιασμό του αγώνα. Πολλοί βλέπουν τα μάτια, έχουν στο mute την τηλεόραση και ακούνε ραδιοφωνάκι. Λίμπερο ακούτε 107,4. Μπαλαντέρ, yeah. Θα μας δω στα μάτια μου ρελίστα. Θα ανασκυλώνει στα μικρόφωνα Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Με τον Παράσχο, τον μέγα χορηγό αυτής της εκπομπής, στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεστε ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, εκεί θα το βρείτε. Στην Ολύμπο 90 στον Παράσχο. 227-005 τηλέφωνο επικοινωνίας.
Και ο Πίτερ. Πόσο καθυστερήσει μπορεί να έχει, λες. Θα έχει κανένα 7 λεπτό το κόβω. Για κανένα 7 λεπτό. Που πόσο καθυστερήσει, over 7,5 over 7 λεπτά. Ο Πίτερ που είναι γνωστό. Που είναι γνωστό αγγλόφιλο. Λέει καλησπέρα, λέει στην παρέα. Λέει Θανάση, λέει θέλουμε Μουρελή στην εκπομπή. Καλό ο Νικόλα, αλλά Μουρελή είναι λέει, πιο εμπορικό όνομα. Κατά ψέματα. Coming home, Θανάση. Πάμε για τελικό. Λέει αν και πιστεύω ότι είμαι τελικό με Σουηδία, λέει. Θα είναι όχι μητελικός, προημητελικός. Σουηδία. Θα είναι λέει, πιο δύσκολο. Κάτσε καταρχήν, μην βιάζεσαι. Ναι, μην βιάζομαι. Κάτσε το μάτι ακόμα στο 68. Περίμενε, έχει πολύ δρόμο. Και το σκόρ στο 1-0 δεν είναι στο 5-0. Μην βιάζεσαι. Έχουμε δει πολλά έργα. Ναι. Δείξε λίγη εμπειρία. Κοίτα, θέλουμε ακόμα ένα γρήγορο της Αγγλίας και μετά στο 88-89 ένα γκολ της Κολομβίας. Όχι της Κολομβίας, του Φαλκάου. Να είναι του Φαλκάου. Του Φαλκάου. Για να πληρωθούν και αυτοί που παίζουν το. Παίζουν Αγγλία και γκολ-γκολ, έτσι. Σωστά. Κάμι χρόνο να πάμε για τελικό για τελικό. Θα είναι πιο δύσκολο από ότι ο τελικό λέει δύσκολο και οργανωμένο. Από κάρτα στο Λέγκαρ τώρα, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ο διαιτητή τώρα αρχίζει και το χάνει. Δίνει συνέχεια κάρτε. Να δούμε. Θα το έχει παίξει. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, τώρα εδώ σπρώχνουν την κυρία. Πάντω το Πίτερ πολύ βιάζεσαι γιατί πηγαίνει σε τελικού. Ακόμα είναι μάτς των 16 και εσύ ακόμα ήδη μιλά για τον τελικό. Πολύ βιάζεσαι. Ναι. Κοίτα να μην το. Να μην καταπεί τη γλώσσα σου. Γιατί την κατάφυγα με την Ισλανδία τελευταία φορά. Πήγαμε κι εμείς με μπλούζες και με αυτά. Δύσκολη και οργανωμένη ομάδα λέει, με σύστημα οι Vikings, λέει respect. Εντάξει, εμένα η Σουηδία δεν με εντυπωσίασε. Νομίζω ότι η Αγγλία, αν τελικά περάσει, την έχει τη Σουηδία. Για μπάλα μιλάμε. Καλή συνέχεια στην αγαπημένη μας παρέα. Πίτερ Λιβερπουλιάνος από το Δουβλίνο. Ιστερόγραφο λέει απαράδεκτο το ρατσιστικό πρωτοσέλιδο της The Sun. Πολλοί φίλοι Άγγλοι διαφωνούν, λέει, ειδικά με το timing της δημοσίευσης του. Το είπα. Καλά, η Sun έχει πολλά γενικά, ναι. Όπως είπες. Εντάξει, τώρα με την Λίβερπουλ τώρα το σάκο. Όπως ας πούμε είναι και η Bild στην Γερμανία. Ναι. Και η Bild στην Γερμανία είναι. Πολλές φορές την επικαλούνται τα ελληνικά μέσα, έτσι. Είναι σκανδαλοφθορική ευθύνη. Ναι. Τόσα χρόνια η Σαν δεν πήγαινε στο Λίβερπουλ, έτσι. Ναι, τότε, ήταν. Από τότε με το. Επικηρυγμένη. Με την ιστορία, με του 96 του Χίλμπορο. Ήταν επικηρυγμένη γιατί είχε βάλει τότε τρελά πρωτοσέλιδα κατά των οπαδών τότε τη Λίβερπουλ. Ξέρω εγώ και δικαίωνε την αστυνομία και βέβαια μετά από χρόνια δικαστικά δικαιώθηκαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Ναι. Και η Λίβερπουλ γενικότερα. Ναι, ναι. Έτσι, για να μην νομίζουν ότι δεν τα λέμε. Τα λέμε όλα εδώ. Ας είμαστε Μάντσεστερ. Και δικαιωθήκαν όλοι που είπαν ότι η τραγωδία έγινε γιατί η αστυνομία ήταν ανυπαρκής. Έτσι δεν υπήρχαν αστυνοφόρα, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο. Και ενώ τότε όλοι κατηγορούσαν τους οπαδούς λόγω χουλιγανισμού, λόγω της όλης κατάστασης. Και βέβαια μετά από 20. Κι άλλο. Μετά από 20 χρόνια δικαιώθηκανε. Και η Σαν ζήτησε συγγνώμη. Με πρωτοσέλιδό τη. Και επί χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, ότι δεν υπήρχε Σαν. Δηλαδή δεν υπήρχε καταρχήν ανταποκριτή. Η δημοσιογράφη δεν έμπαινε τη Σαν στο γήπεδο. Μάλιστα. Είναι δηλαδή εντάξει, συγκεκριμένη. Καλά στην Αγγλία, μάλιστα. Στο Goodison Park μπαίνανε. Ναι. Γενικά στο Λίβερπουλ. Εκεί... στο νομίζω και ούτε εκεί. Ούτε στο Λίβερπουλ. Ούτε εκεί. Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω. Αλλά γενικά ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Αυτοί όλοι οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή και οι Αμερικανοί, το κάμα δεις, επειδή βρέθηκες εσύ, τι περιοδικά έχουν και τι γράφουν τίτλους, δηλαδή τα δικά μας εδώ είναι τίποτα. Δηλαδή εγώ μια φορά είδα ένα περιοδικό σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στο Εδιμβούργο που έλεγε και τώρα για εξωγήινα μωρά και τέτοια πράγματα. Πρωτοσέλιδα, δηλαδή ξεφεύγουν πολύ. Εντάξει, είπαμε. Όχι και έτσι. Τώρα το κόβω το έργο, οι Κολομβιανοί θα αρχίσουν να βουτάνε στην περιοχή για να, πάρουν κανένα φάουλ. Εδώ όμως υπάρχει επιθετικό φάουλ, νομίζω, ναι, και το δίνει σωστά. Λοιπόν, τον διαιτητή, σαν δείξεις, τον λένε Γκάγκερ, κάπως έτσι τον λένε τον τυπά, τον ρέφερι. Πω, Αμερικάνο βάλαν δηλαδή. Τόσο καλό είναι το MLS και βάλαν Αμερικάνο σε τέτοιο μάτς. Καλά, θα μου πεις, έχουμε δει από διαιτητές τόσα χρόνια στις FIFA, άσε, μην τα λέμε τώρα. Μην τα λέμε. Μην θυμηθούμε το 86 το διαιτητή, τον περίεργο, από που ήταν με το χέρι του. Του Diego. Εκεί ποιο ήταν, ναι. Όχι, στον τελικό ήταν ο Μεξικανός, νομίζω. Στο μάτς το δικό μας, θυμάμαι, ήταν ένας Αφρικανός. Ένας Αφρικανός ήταν. Ο οποίος, εντάξει. Βγείτε πάλι και πείτε για τον Diego το. Για να δούμε για τώρα. Να δούμε, ο Lingard. Στην περιοχή, Lingard με τη σπάση εκεί στο Gain. Άργησε πολύ, άργησε, ναι. Πάρα πολύ. Κάνε αυτό εκεί θέλει ή με τη μία ή την κάνει προς τα μέσα. Πάντως να τον βγάλει φάτσα κάρτα για το, για το, ναι. 0-2 και γεια σας. Εδώ την κόβεις. Άργησε πολύ ο Lingard. Ναι, έκανε ένα βήμα παραπάνω. Κόρνερ για τους Άγγλους, ένα ακόμα. Οι Άγγλοι που εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άδικο το ότι προηγούνται. Είναι η ομάδα που ζητούσε πιο έτσι, επίμονα το γκολ
συγκριτικά με τους Κολομβιάνους. Και η απουσία του Χάμες Ροντρίγκες είναι μεγάλη. Σε αυτή την Κολομβία είναι μεγάλη απουσία. Εντάξει. Είναι το δεκάρι της ομάδας, ο πιο τεχνίτης, παίκτης κτλ. Out. Κεφαλιά περνάει ανεκμετάλλευτα από την κεφαλιά του Μαγκουάιρ, του αμυντικού της Λέστερ. Λοιπόν, στο 73 μπήκαμε. Έχουμε ένα 20 λεπτό γεμάτο. Επαναβάλλουμε ανοιχτές και τηλεφωνικές γραμμές. Μπορούμε να κάνουμε κουβεντούλα, να σχολιάσουμε το μάτς εφόσον το βλέπετε ή αν δεν το βλέπετε να μας ρωτήσετε να σας πούμε την εξέλιξή του. Αν και δώσαμε πολλά στοιχεία και στατιστικά και το περιγράφουμε ουσιαστικά. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Πολύ ξελογικό. Λοιπόν, φάουλ για την Αγγλία σε καλό σημείο για γέμισμα, όμως δεν νομίζω να πάει απευθείας. Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Κάθε φάση, κάθε μαρκάρισμα είναι. Να δούμε, Άσλι Γιάνγκ λογικά θα το κάνει με σέντρα, δεν νομίζω να πάει από εκεί κατευθείαν. Δύσκολα, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Θα το κάνει τώρα εκεί ψηλή, κατεβαίνουν εκεί όλοι ο Στόξ, ο Χέντερσον, ο Τόμπι Μαγκουάιρ. Καλώς το να. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχουμε και Παύλο Ραπτόπουλο πλέον, ο οποίος είναι βραζιλιάνος. Ο Κέι πήγε και να κάνει ένα ακροβατικό, δεν την πρόλαβε. Λοιπόν, στο 75 Κολομβία, Αγγλία 0-1. Η Σουηδία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, αν θα είναι η Αγγλία αυτή που έχει το προβάδισμα ή αν θα γίνει η έκπληξη. Offside ήταν, okay. Ήταν offside, ναι, το υπέδειξε και ο διαιτητής. Η Σουηδία, η οποία νωρίτερα κέρδισε με 1-0 την Ελβετία σε ένα έτσι αρκετά αδιάφορο, άοσμο και άχρωμο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, μα είσαι Κολομβιανός Ελβετός, μια χαρά το Κολομβιανός Σουηδός Ελβετός, μια χαρά ενδιαφέρον είχες. Αλλά γενικά νομίζω ότι δεν είναι πολλοί κόσμος ουδέτερος, δηλαδή έκατσα να το παρακολουθήσω με το μάτς. Αν δεν το έχει παίξει, κοίταξε, επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδια, έχουμε καλύτερη τηλεθέαση από, ναι, σίγουρα. Από τα άλλα των ομιλών. Εγώ νομίζω το μάτς που είχε σίγουρα την μικρότερη τηλεθέαση πρέπει να ήταν το Παναμά στην Ισία. Που ήταν και η τελευταία αγωνιστική που είχε κρυθεί η πρόκριση και να αποκριθεί και οι δύο. Και τώρα τι άκατσα, της Παναμά την Ισία. Εντάξει, εγώ ας πούμε αυτό το μάτς δεν το είδα. Πούμε, είναι το μοναδικό που την έχω δει καθόλου. Εγώ το είδα γιατί ήμουν εδώ. Ούτε καν στιγμιότητα με αυτό το παιχνίδι. Λίγο είδα εδώ πέρα όσο καθόμουν γιατί έβλεπα το Αγγλία-Βέλγιο αυτή τη ματσάρα την τρομερή. Έτσι που αποδείχθηκε μεγάλη σούπα τελικά. Και ήταν η πρώτη φορά που ο Άγγλος διάλεξε αντίπαλο. Έτσι, και να δούμε αν θα του βγει σε καλό το γεγονός αυτό ότι διάλεξε αντίπαλο. Και κατηγορήθηκε πολύ ο Southgate για αυτή τη λογική. Έτσι, δηλαδή και στα social media από πολλούς. Εγώ παρακολουθώ λίγο το Ρίο, το Φέρντιναντ. Άσκησε έτσι μια κριτική ότι η Αγγλία ποτέ δεν διαλέγει, ας πούμε, και ότι παίζει πάντα για την νίκη και τα σχετικά. Αλλά μετά παραδέχτηκε αυτό ο τρόπο ότι για να δούμε αν θα του βγει σε καλό. Ναι. Δηλαδή, όλοι ξέρεις, περιμένουν να δουν αν θα σου βγει σε καλό. Αν αποκλειστείς, είναι κακό. Αν περάσεις και πας τελικό, μπράβο στο μάγκα του Southgate που διάλεξε αντίπαλο. Κατάλαβες. Εντάξει, γιατί και στην Ελλάδα, ας πούμε, στο μπάσκετ, πολλές φορές έχουμε διάλεξει αντίπαλο και έχουμε βάλει τα μούτρα μας. Ναι. Αλλά να πας από την άλλη τώρα που θα βρίσκεσαι, ας πούμε, Βραζιλίες. Η Ιαπωνία είδαμε και χθες ότι ήταν δυνατή, δεν ήταν εύκολο. Η Ιαπωνία δεν παίξει πολύ καλά. Αντίπαλος, απλά έδειξε αφέλεια στις καθυστερήσεις. Ναι, ναι. Αλλά έπαιξε πολύ καλά. Δηλαδή, ναι, και δεν βγαίνει τώρα. Κοίταξε το Βέλγιο στα ίσα, έπαιξε μπάλα, στρωτά πράγματα. Ούτε για να δούμε μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι Άγγλοι την τελευταία στιγμή και πάνε να βγάλουν και αντεπίθεση τώρα. Τώρα εδώ, άμα φύγει ο κοντό μπροστά, Στέλινγκ. Ο Στέλινγκ πρέπει να είναι πιο γρήγορο παίξει στον πλανήτη. Ναι, ναι, πιάστε το. Δεν είναι τα ποδάκια. Ο Λίνγκαρντ. Πέφτει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Όχι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ναι. Πάντως πριν χαρίστηκε ο διαιτητής τον Μαγκουάιρ, ο οποίος έκανε βουτιά, και εδώ θα πρέπει να του πούνε από το VAR ότι λέει, έχουν και εν μέρει τα δίκαια του οι Κολομβιανοί. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει το VAR, πρέπει να του πούνε, ξέρεις, έκανε βουτιά, δείξε του κάρτα. Μπορεί, ξέρεις τι, δεν έχω καταλάβει. Αν ο διαιτητής ζητάει και ανοίγει την. Όχι, κοίταξε ο διαιτητής και να μην ζητήσει. Του ψιθυρίζουν στο αυτή. Του λένε, ναι, ξέρεις, γίνει εδώ πέρα θέατρο. Εντάξει. Τώρα εντάξει. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Αλλά... Αυτό λέω. Μήπως δηλαδή, πρέπει να το ζητήσει ο διαιτητής. Δηλαδή στο NBA, ας πούμε, είναι σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο και αφού το ζητάει ο διαιτητής. Κατάλαβες, δεν μπορεί από μόνο σου να ζητήσει. Εκτός αν είναι κάτι το ξεζητημένο. Εντάξει τώρα. Όχι, από ό,τι έχω καταλάβει, οι διαιτητές έχουν μία πληροφόρηση στην ενδοεπικοινωνία ότι ξέρεις κάτι τρέχει.
Και τότε, εφόσον δεν είναι και αποφασισμένο 100% όπως ήταν, ας πούμε, προηγουμένως στο πέναλτι του Κέιν που δεν δέχτηκε καν να δει βαρ. Για να δούμε λίγο, μες στην περιοχή, Φαλκάο γυρνάει, θα τη σπάσει την μπάλα έξω, από τα αριστερά, μια κολυσιεργία εκεί πέρα. Κόλλησε. Χάνεται το στοιχείο της, του ευνηδιασμού. Πολύ δυνατή παλιά και φάουλ τώρα. Ναι. Την κλειτώνει ο Μπάκα την κόκκινη, εδώ. Μπορούσε να δοθεί και μια και την ακόμα εδώ στο Μπάκα, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, να δώσει τώρα κόκκινη για τέτοια βάση. Για να δούμε τη φάση πάλι εδώ του. Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι για το Λεγκάρτ. Σήκω. Εντάξει. Τίποτα. Θανάση, καλησπέρα, λέει σε εσένα και το Σταμάτη. Λέει πώς βλέπεις το Ουρουγουάη Γαλλία. Κλείνω, λέει, ένα καλό κουπόνι με πρόκριση Γάλλου που ξεκίνησε με προκρίσεις, λέει, Κροάτη και Σουηδού. Θεωρώ κομβική την απουσία Καβάνη, η οποία απουσία Καβάνη δεν μπορούμε να μιλήσουμε το ακόμη. Είναι νωρίς, είναι Τρίτη, το μάτς είναι Παρασκευή. Ο Καβάνη πάντως ούτε σήμερα προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Πιθανολογώ ότι θα είναι διαθέσιμος, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα είναι στο 100%. Δηλαδή, είτε δεν θα ξεκινήσει βασικός, είτε θα ξεκινήσει με τα ζόρια, ας πούμε, αυτό που λέμε, θα σφίξει τα δόντια. Αλλά ότι όντως είναι, αν λείψει, θα είναι τεράστια απουσία για την Ουρουγουάη. Όντως είναι τεράστια απουσία. Γιατί στηρίζει πολλά η Ουρουγουάη στον Καβάνη. Κυρίως το σκοράζει, αλλά και όχι μόνο, είναι και παίκτης ηγέτης. Αλλά ναι, βλέπω τον Γάλλο κουτσά στραβά να. Εσύ το έχεις και πρόκριση κιόλας. Νομίζω ότι ο Γάλλος θα προκριθεί. Ναι, εντάξει. Τώρα στο 90 λεπτό θα είναι. Στην παράταση θα είναι στα πέναλτι. Πάντως νομίζω ότι οι Γάλλοι, επειδή έχουν μεγαλύτερη ποιότητα από την Ουρουγουάη, πιστεύω ότι έστω και δύσκολα, είναι βασικά μόνο έτσι, με δυσκολία δεν βλέπω να κάνει εύκολη νίκη. Εκεί είναι και στοιχηματικά, δηλαδή νίκη στο γκολ βλέπω. Είναι στιγμή που το έχει και ο ΟΠΑ πλέον. Είναι αυτό το πλεονέκτημα που το δίνει, ας πούμε, αν παίξει χ με πλεονέκτημα 1-0, σε οποιαδήποτε νίκη, ας πούμε, του τυπικά φιλοξενού που είναι η Γαλλία στο ζευγάρι στο γκολ, πληρώνεσαι, το χ πληρώνει και παίρνει απόδοση 3-45. Και έξω τόσο πληρώνει η νίκη τον φαβορεί με ένα γκολ διαφορά ακριβώς, κοντά στο 3,5. Αλλά ναι, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για πρόκριση που καλύπτασε και από παράταση και από πέναλτι, εντάξει, το φαβορί έχει ποντάρει. Κοντά στο δίφραγκο παίζει το διπλό των Γάλλων και νομίζω ότι θα πέσει και κάτω από το δίφραγκο όσο περνάνε οι μέρες. Έτσι πάει. Αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η Ουρουγουάη. Τελεάλ, έτσι, τώρα γυρεύοντα παραφάει καμιά κάρτα εδώ. Άντε, αγόρι μου, βγες. Έχει ήδη κίτρινη. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω, όχι. Άντε, βγες, εντάξει. Από τι άλλε θα κρατήσει καθυστερήσει. Μην το κάνει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το κάνει. Αυτό θα κρατήσει καθυστερήσει. Τόσοι άλλοι. Ναι. Όσο για να παγώσουν το ρυθμό, ρε. Για να ξεκουράσουν του συμπαίκτε του. Είναι όλα αυτά. Καλά, ναι, πήγαν οι άλλοι εκεί. Όλοι πήγαν να πιούν νερό οι Άγγλοι. Εντάξει, μια αλφα σκοπιμότητα πάντα υπάρχει. Το Ντάιερ βάζει μέσα. Αλλά Αντώνη, είμαι. Ναι, και εγώ βλέπω πρόκριση Γάλλου. Και βασικά, ίσω και επειδή να θέλω πρόκριση Γάλλου, αν και συμπαθώ πολύ την Ουρουγουάη, την πάω και σαν εθνική ομάδα και τον Ταμπάρε Γκουστάρο με τα χίλια. Και τον Καβάνη τον γουστάρω πάρα πολύ. Το θεωρώ από τους καλύτερους φορ στον κόσμο. Αλλά ίσως να επηρεάζομαι και λίγο από τα γαλλόφυλλα αισθήματά μου. Είναι άλλο, ο Καβάνη είναι τεράστια που σε αγάπησε. Ναι, ναι, αυτές ναι. Απλά είναι νωρίς ακόμα. Λέει, ναι, μπορεί και να δούμε, ενδεχομένως να δούμε και έναν Καβάνη κανονικά, ας πούμε, στο αρχικό σχήμα. Πάντως σήμερα δεν προπονήθηκε. Λάδος εδώ τον Άγγλο. Για να δούμε. Ο Μπάκα τώρα φεύγουν 2-3. Ο Μπάκα τη δίνει στο Κουαδράδο. Πόπο τι κάνει ο Κουαδράδο, πόπο τι έχασε στο 82, ναι. Στο 82 και πουλήθηκε η μπάλα στη μεσαία γραμμή, Ποιος την πούλησε? Αυτός ο Τρίπερ πρέπει να ήταν, νομίζω. Έκανε γκέλα, ο Μπάκα καθυστέρησε πολύ, γιατί σύντος είναι γρήγορος. Ναι, ο Κουαδράδο τον έστειλε ψηλά, πολύ ψηλά. Δεν είναι καλό το έτσι. Κουαδράδο. Ευτυχώς, γιατί... Εκεί βέβαια σουτάρεις τώρα, εντάξει, ό,τι και να κάνεις, εντάξει, το σουτ είναι, εντάξει, ναι. Το πω δεν είναι χείρα να τη στείλεις την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλεις. Και ο Χάμες όρθιος χτυπιέται. Και ένας μαλλιάς δίπλα του κοιτάει το κινητό, μάλλον το έχει παίξει στο live κάτι. το πρόλαβε, λες, στο live, το βαλέ, το γλίτωσα. Τα κλείνουν παιδιά εταιρείες, τα κλείνουν χρήματα, αλλά μην τα ξέρετε. Πάντως αυτό είναι η άμυνα της Αγγλίας, όταν λες δεν μπορείς ποτέ. Ναι, εντάξει, είναι δει... επίφοβη. Εδώ δες τώρα, δες τον τερματά τώρα. Μια γλίστρα να τον πιάσει. Ναι, ναι. Το βλέπεις τώρα και τρέμεις. Μια άδεια με τον Λίγκαρντ. Ανταγόρημα, τέλειωσε. Κάνει περιοχή, αλλά την πάτησε και κάνει και επιθετικό φάουλ μετά. Ναι, έκανε άσχημο κοντρόλ. Ναι, ναι. Ο Τζέσε Λίγκαρντ, ο αδερφός του οποίου κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Τα πάμε και άλλη φορά. Έτσι. Είναι καθηγητής χορού. Έχει έρθει πολλές φορές ο Λίγκαρντ εδώ και νομίζω όχι πέρσι, πέρσι το καλοκαίρι έχει έρθει. Ναι, έχει έρθει, ναι.
Τον πετύχαν κάτι φίλοι μου στον δρόμο και λένε ναι, είναι εδώ. Πού είναι το παλικάρι να. Ναι. Τα ίδια feelings λέω και εγώ, ο Αντώνης, συμπαθέστατη Σελέστε. Ναι, Ουρουγάη όντως είναι και μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Μόλις 3,5 εκατομμύρια κατοίκους έχει. Και εγώ δεν το γνώριζα. Τώρα το διάβασα με αφορμή την παρουσίαση στο Μουντιάλ. Βγήκαν έτσι πολλά άρθρα ότι στην Ουρουγάη υπάρχει ελληνολατρία. Και ναι, για την ελληνική ιστορία. Το για διάβασα ελληνικά, και εγώ αυτό, ναι. Δίνουν ελληνικά ονόματα. Κάτι έλα μας πει ο Παύλος. Δεν άκουσα τι. Τα αρχαία τα έχουν τα αρχαία ως ξένη γλώσσα στα σχολεία. Ναι, αυτό εντάξει, αυτό παίζει γενικά σε αρκετές χώρες. Εμείς δεν τα έχουμε πλέον. Εκτός από την Ελλάδα, ναι. Τα έχουν, ούτε ξέρω, ρε, όταν πήγαινα εγώ σχολείο. Τώρα φίλε είναι ζημιά και τον Πατάκη. Εντάξει, ο Πατάκης είναι διαφυγό τα κέρδη. Μόνο με Πατάκη βγάζαμε άκρη. Λοιπόν, Θανάση λέει εδώ ένας Μπέργκλε ή Φόρμπεργκλε θα μας την είχε κάνει, λέει, για το μαλλί του Καρδάρδου αναφέρομαι. Όλοι οι μπαλιές πάνε σε αυτόν εδώ και αυτός μια καλή κεφαλιά, σωστή ευθεία δεν μπορεί να κάνει. Ο Μαγκουάιρ, ε. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή όλες οι κεφαλιές του είναι. Ρε παιδιά, αμυντικός είναι. Οι κεφαλιές που κάνει ψηλά για να τις βγάζει κόρτερ. Μην τον κάνετε σέντρα για γκολ αυτόν. Δε, ο Μαγκουάιρ. 84. Έχουμε ένα δεκάλεπτο γεμάτο. Γεμάτο. Ναι, γεμάτο. Γιατί οι καθυστερήσεις ήταν αρκετές. Για να μετρώ ο Μπάκα. Είναι την μπάλα εκεί. Οπ. Τίποτα. Δεν βρήκε στο χέρι. Τίποτα, όχι, όχι, όχι. Αλλά ναι, για να, στήδος. Για να μην διαμαρτύρονται. Τώρα η Αγγλία γυρίζει πίσω όπως είναι λογικό. Κολομβία τώρα θα πάρει το κέντρο και μπροστά. Εντάξει, ο Άγγλος τώρα με το Στέρλινγκ θέλει μια φάση να φύγει μπροστά. Ναι, ναι. Ο Στέρλινγκ. Ναι. Να φύγει μια φάση. Ναι. Και είναι λογικό τώρα να πιέσει κολομβία. Και εγώ πιστεύω ότι το μάτς έχει γκολ. Ναι. Τώρα 1-1 θα γίνει, 0-2 θα γίνει. Αλλά είναι όπως θες με το μάτς Βραζιλίας. Βρωμούσε ότι θα λέει για τους παίζοντες live. Έβγαζε μάτι ότι το μάτς θα έχει κι άλλο γκολ ναι, να τελειώσει. Για το Μεξικό τα παίζει όλα για όλα. Και η Βραζιλία τι θέλει, μια αντίθεση. Στο 0-2 το παιχνίδι της Ιαπωνίας πάλι για αυτό όμως. Ότι... Ναι, 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 ναι. Για απλά γκολ. Εκεί το 0-2 ήταν πολύ νωρίς. Οπότε έλεγε και με το Βέλγιο αντίπαλο. Ήταν ας πούμε δεδομένο ότι γκολ θα έχει το μάτς. Ναι. Και τουλάχιστον 2 ας πούμε. 2, ναι, 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 για 2. Σε τα χαμηλά. Απομακρύνει η άμυνα της Αγγλίας. Οι Άγγλοι οι οποίοι δέχτηκαν γκολ και στα 3 παιχνίδια στον όμιλο. Και σήμερα μέχρι στιγμής έχουν κρατήσει το 0. Για να δούμε. Μια κεφαλιά που περνάει ανεκμετάλλευτη προς στιγμήν. Αλλά... Την πρόλαβε. Την πρόλαβε ο Μουχίκα. Λοιπόν, θα βγάλει και τη σέντρα. Κεφαλιά. Τίποτα. Από ποιον, από το Φαλκάο, ε. Ναι, ναι. Αλλά. Έτσι που την έπιασε με, το... με τον Αφιένα. Με τον Αφιένα την έπιασε. Ο αρχηγός των Κολομβιανών. Και αρχισκόρερ όλων των εποχών. Πέρασε και τον Ασπρίγια και κάτι Βαλντεράμα κτλ. Αλλά δεν είναι στην κατάσταση που ήταν παλιότερα. Όχι, όχι. Κατά εκείνον τον τραυματισμό του. Ναι, ναι. Το 2014 τον είχε πάθει ναι, σε μάτς κυπέλου της Μονακό στο Ζερλάν. Και με ομάδα ερασιτεχνική. Ερασιτεχνική ομάδα, και δηλαδή. Είχε πάθει τον τραυματισμό στο πρώτο μάτς του έτους. Ήταν Γενάρης του 2014, λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Απίθανο πράγμα. Δηλαδή ναι, έπαιξε, βάζει ο άλλος τώρα σε παιχνίδι με ερασιτεχνική ομάδα του Φαλκάο. Που έκανε τότε πόσα εκατομμύρια, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, δεν ναι, ήταν κανένας. Εκείνη την εποχή δεν ήταν το καλύτερο φως στον κόσμο. Τη σειρά ήταν και ναι, το βάζει να παίξει με ερασιτεχνική ομάδα. Και πήγε τώρα εκεί ένας που δουλεύει στο Χασάπικο το παιδί. Άμα ένα γίνει στραβή. Έτσι. Μαζί με το φίλο του που δουλεύει στην οικοδομή και λέει: ποιος είσαι, ο Φαλκάο, πάρ' το εδώ. Μία τάπα στην καροτίδα, οι άλλοι πήγαν τρεις στο γόνατο μέσα. Γεια σας, ο Φαλκάο. Ναι, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε φίλε. Έτσι είναι, εντάξει. Και εμείς ερασιτέχνες ήμασταν, αλλά. Τι να κάνουμε τώρα, όταν τον άλλο του τελειώνει τα γόνατα, τι να κάνουμε τώρα. Και από εκεί μετά τελείωσε ο Φαλκάο. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια στο γόνατο, οι 9 στου 10 τραυματισμού στο γόνατο, για να μην σου πω 10 στου 10, του παθαίνει πάντα μόνο σου. Γιατί είναι, στρίβει το γόνατο από δική από σου κίνηση. Φάση, ναι. Δεν σε χτυπάει δηλαδή αντίπαλο. Εντάξει, μπλόκαρο, Μπίγκφορντ. Ήταν και πολύ αδύναμο το σώμα. Ότι πάει μέσα με αυτόν τώρα εδώ ξαναπέφτει κάτω, διπλή έκανε. Όχι, κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχει δώσει δείγματα γραφή για. Τι δεν έχει δώσει, Ζατανάση. Ότι στα προηγούμενα μάτσα ότι ψιλοπήγε μέσα έγραψε. Τώρα με τον Παραμά δεν πήγε τίποτα μέσα, εντάξει. Πάει και εκεί το φάγε. Φαντάσου. Καλά, βέβαια, αυτό με τα συστικά. Ο Ντεχέα λέει 6-7 μέσα μπήκαν. Ναι, ο Ντεχέα που θέλετε από του καλύτερου στον κόσμο και έκανε ένα τραγικό τουρνουά, α πούμε. Εντάξει. Εντάξει, είναι για φιλική. Όλα σχετικά είναι. Όλα σχετικά είναι. 6-7 ο Τάρκετ τώρα πήγανε μέσα. Εντάξει, λέω, άμα είναι ο Τάρκετ, τι αστεία θα πάει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο 88 έχουμε μπει. Παραμένει το 0-1. Κάτσε να σκίσω το δελτίο εγώ γιατί. Νέα αλλαγή. Βγαίνει ο Κέιν. Όχι, όχι ο Κέιν. Το 10 πίσω ο Στέρλινγκ βγαίνει. Στέρλινγκ.
βγαίνει ο Στέρλινγκ και μπαίνει με το 11. Ποιο είναι, ο Μπρίτσλι, Πίτερ Μπρίτσλι. Που λέγει Μαυρομάτι, που είναι αντιπίθεση, και λέγει Μπρίτσε, 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 Μπρίτσε. Και βγάζει και, βάζει και το Μουριέλ εδώ. Βάζει και Μουριέλ, τα βάζει όλα και τα τέτοια μέσα που λένε. Όλου μέσα του έχει βάλει. Μπορεί να βάλει και ένα σπρίγια σε λίγο και να βάλει τεράμα, να φωνάει την κερκίδα. Έβγαλε τον Κιντέρο, καλό παίκτη αυτό, στη River Plate παίζει. Ωραίο. Έβαλε και τον Λουίς Μουργέλ τη Σαμπτόρια. Τώρα εντάξει, άμα δώσει κανένα 7 λεπτό, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο γεμάτο. Κοίταξε, τα 5-6 λεπτά δεν είναι σίγουρα. Έξω στέλνει, δεν μα δείξαν ποιο μπήκε μέσα. Α, ο Βάρντι είναι. Ο Βάρντι είναι, ο Τζέιμι. Εντάξει. Ο Τζέιμι, βέβαια. Ο Τζέιμι Βάρντι. Τώρα φίλε, να σε πω κάτι. Τζέιμι Βάρντι να παίζει τώρα στην εθνική ακόμα. Φίλε, δεν εντάξει, δηλαδή, όχι, πριν από 2 χρόνια έκανε το τότε. Όχι, δεν μπορεί να. Δεν γίνεται. Έχει κάνει το τεμπίτι του πριν από 10 χρόνια και τον έχει ακόμα. Ακόμα, φίλε, 2 χρόνια. Δηλαδή, τι έκανε πέρσι. Δεν μπορεί να παίζει με τον Βάρντι. Εσύ στη Λέστερ παίζει, τι άλλο να κάνει. Πήρε πρωτάθλημα πρόπερσι. Στη Λέστερ παίζει. Εντάξει, τι να κάνει. Δηλαδή ο άλλος βάζει και βγάζει και εσύ έχεις τον Βάρντι. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Γιώργος λέει: εγώ έχω κάνει εγχείρηση στους χιαστούς και στα δύο πόδια. Λέει και τις δύο φορές το πάθα μόνος του. Μόνος μου. Ναι, έτσι είναι. Ξέρω και εγώ έχω πάθει μηνίσκο, κάκος μηνίσκο στο δεξί γόνατο. Απλά νομίζω ότι ο Βαλκάου το είχε πάθει από τέτοιο γιατί τον κράζαν τον προπονητή της Μονακό. Εντάξει, γιατί τον έβαλε και, ναι, αλλά το πόδι μόνο του γύρισε πάλι. Ναι. Μια σε άλμα λέει για κεφαλιά λέει, και μια σε πάτημα λέει για να αλλάξω κατεύθυνση. Ναι, και εγώ έτσι σε αλλαγή κατεύθυνση δεν είχα πάθει το μηνίσκο. Και με είχε χειρουργήσει ένας γιατρός της ψημή που ήταν φαίνεται. Εσείς οι ποδοσφαιρικοί έτσι, στη μέση μπασκετική δεν τα έχουμε αυτά. Εσείς δεν φίλε είστε πιο. Δεν γυρνάω. Μόνο ένα χιαστό έκανα έτσι. Ευγενή αθλήματα. Α, λοιπόν, εδώ σμπροξίματα χαμός γίνεται. Τίποτα πάει το κόρνερ, το φάουλ. Κολοβιανή κερκίδε. Μουστάκια σε. Μουστάκια τι, μήπως είναι ψεύτικο αυτό. Α, είναι ψεύτικο. Σε γυναίκα μοιάζει. Ναι. Α, ναι, λες. Δεν ξέρω, ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πούμε στον αέρα. Λοιπόν. Τι, ο Τρίπιερ ήταν. Ναι, ξάφνω στο Τρίπιερ. Λοιπόν. Για να δούμε 89, δούμε τι λεπτά θα δώσει καθυστερήσει τώρα. Γιατί πολλά έχουμε δει στι καθυστερήσει. Με αποκορύφωμα το χθεσινό, Εντάξει, ο Λουκάκο τώρα η προσπίση που κάνει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Γενικά όλη η αντεπίθεση από τον Κουρτά που ξεκινάει μέχρι τον Ντεμπρόνι που διασχίζει όλο το γήπεδο, τη πάει δεξιά στο Μουνιέ. Αυτό τη βγάζει στο Λουκάκο, την αφήνει ο Λουκάκο και ο Τσαντλή. Ήταν εξαιρετική αντεπίθεση. Εδώ αυτή η σέντρα που έκανε αυτό. Είχε τόσο φάλτσο που δεν έχω βάλει ποτέ σε καραμπόλα τόσο φάλτσο που είχε. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είπε κάτι για τον Άρη, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Λοιπόν, εδώ ξανά το πέναλτι του Κέιν. 5 μόνο έδωσε, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ας περάσουμε και δεν πειράζει, χάσουμε το στοίχημα. Δεν είναι όλα για το στοίχημα. Τώρα θα αρχίσουν οι Άγγλοι βέβαια τα κάτω. Λογικό. Ναι. Έτσι να τώρα εδώ. Πόδια, ξέρεις, κράμπες. Αχ, πονάω, αχ, κάνω. Εντάξει, αυτά τώρα είναι μέσα στο παιχνίδι τώρα, όσο περνάει η ώρα. Πάντως δες τώρα αυτός ο Σάντσες τώρα που έγινε το πέναλτι. Το οποίο το λες και αχρίαστο, ρε φίλε. Έτσι λέει πριν κάνει εκτελεστή ναι, το κόρνερ. Είναι αυτό που αφήνει την Κολομβία εκτός. Λέει μην έχει κανένα άσχημο τέλος στο παιδί όπως είχε και ο άλλος ο Εσκομπάρ στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ναι, ναι, πω. Ο Αντρέας Εσκομπάρ που τον είχαν φάει μπαμπέσικα. Και το όνομά του ήταν και εκείνο, δηλαδή. Εδώ την πέσαν στον Κάρλο Σάντσες στην πρεμιέρα που είχε φάει την κόκκινη κάρτα με την Ιαπωνία ναι, στο 3. Ναι, ναι, γιατί είναι και μυστήρι. Είναι λίγο εντάξει. Εντάξει. Δεν θα πήγαινα διακόπες. Από την αλήθεια. Καλά, να το βλέπουμε, δεν θα πήγαινε διακόπτη. Πάντως, εμένα αυτά τα μέρη με εξητάρουν, φίλε. Κάτι Μπογκοτά, κάτι από εδώ, κάτι Μεντεγίν, κάτι που θα ήθελα πολύ να πάω. Ναι, άμα, η Λατινική Αμερική άμα έχει είσαι, να δώσει. Άμα είσαι σύμβουλος της CIA. Ναι, καλά, δεν είμαστε τη CIA. Η DEA, όπως τα λένε, άσε αδελφέ να τα βλέπουμε αυτά στα έργα και εμείς πάμε να πούμε διακοπές. Ξέρω εγώ στη Σκιάδο, στην Πάρο. Η πιο ασφαλής χώρα στον πλανήτη. Η πιο ασφαλής χώρα στον πλανήτη για τουρίστε είναι η Κούβα. Φίλε, η πιο ασφαλής χώρα, φίλε, στον πλανήτη για τουρίστα με βάση αυτά που του προσφέρει είναι η Ελλάδα. Όχι, ρε φίλε. Η Ελλάδα, αδελφέ. Όχι, ρε, πια Ελλάδα. Τώρα, ρε. Φίλε, πάνε τουρίστα και πέσουν να περάσουν από τα πανεπιστήμια το βράδυ. Πω, παραλίγο. Τι έβγαλε ο Πίκφορντ. Πω, τώρα έφαγα το παιδί. Εντάξει, πολύ μακρινό ήταν τώρα, δηλαδή σουτάρα έτσι, τώρα να πάει. Πήγαινε, συστημένο πήγαινε. Παραθυράκι μέσα. Λοιπόν, κόρο με τον Κουαδράδο, στο 93 μπήκαμε. Παραμένει το 0 από τον Άγγλο με το πέναλτι του Κέιν. Για να δούμε.
Για να δούμε πέναλτι. Για να δούμε. Εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή όλοι μαζεμένοι. Πηδάει. Γκολ! Να το! 1-1! Με Γέρι Μίνα και πάλι. Κάτω, χάσαμε το στοίχημα. Το χάσαμε το στοίχημα. Εδώ δε φίλε, ο Γέρι Μίνα. Το είπα. Βάλα ένα γκολ ακόμα. Στο 93. Απίθανο πράγμα, ρε. Δεν γίνονται αυτά. Δώσε λίγο φωνή. Αγγλία, εσύ φίλε. Δευτερόλεπτα μετά τη χαμένη ευκαιρία. Ο Μίνα και πάλι και ισοφαρίζει. Το μάτσι μια ανάσα από την πίστα. Εγώ το έχω Αγγλία και γκολ. Είμαι ζωντανός. Πάρτο τώρα, στην κόντρα, πάρτο τώρα. Γέρι, μήνα φίλε. Τρίτο γκολ με κεφαλιά. Ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά να σε παίρνει. Έχεις τόσους αμυντικούς ψηλούς. Και δες, η μπάλα πηγαίνει στον Τρίπερ. Ο Τρίπερ δεν στο δοκάρι. Ναι. Και δεν τη φτιάχνει, αλλά δεν τη φτιάχνει το δοκάρι και μέσα. Άλλο ένα μάτς φίλε που είναι. Θρίλερ. Ναι, ο Ασλαμός πρέπει να είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δεν τελείωσε τίποτα, δεν τελείωσε. Ναι, κάτσε τώρα, μην γίνει κανένα 1-2 τώρα λοιπόν, και πέσει το λιγάτο. Θα δούμε παράταση. Τι είσαι, Γερμανόφιλος, τι είσαι. Τι είσαι, Γερμανόφιλος. Βραζιλιάνος είναι. Βραζιλιάνος είσαι. Καλά, χόρεψε εσύ. Σε χορέψει καλά τώρα, Λουκάκου. Αλλά. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, τόσο να πανηγυρίζουν. Μάτσε έχουμε αγόρι, μην πίσω, ρε. Τι γίνεται, ρε Δανάστρα, κόκκινη. Δεν πρέπει να βάλει κάρτα. Πώς λέγεται ο συνάδελφος αυτός, ο Μπακόμπλος, δεν είναι. Όχι, ο Μπακόμπλος δεν είναι Μπακόμπλος, όχι. Πώς. Απίστευτο. Είναι δυνατόν, κάρτα. Όχι Μαυρογιαλούρος, Μαυρογιαννίδης. Κάρτα εδώ είναι, κάρτα είναι στο Γερημένα. Και έχει νομίζω κάρτα. Άντε, τα αφήνω ανοιχτό μέχρι τελειώσει το 90 λεπτό. Είμαστε στο 95. Τρία λεπτά πανηγυρίζει αυτό. Λογικά θα κρατήσει παραπάνω και από τα 5 λεπτά που έχει δείξει καθυστερήσει. Τρία λεπτά πανηγυρίζει αυτό. Ο Γέρι Μίνα, ο οποίο πιάνει και το. Χιαστό. Όχι, ή τέτοιο. Ή λαγονοψοίδι πιάνει ή τον μακρυψοίδι. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε ρε παλικάρια τώρα. Υπάρχει και ο μακρυψοίδι. Κάτσε να γίνει το άλλο. Όχι μόνο ο λαγονοψοίδι. Κάτσε να γίνει το 1-2 τώρα εδώ. Λοιπόν. Κάτσε να γίνει τώρα εδώ, γκέλα τώρα. Έλα. Ναι, τώρα ναι. Κράτα τρία λεπτά τώρα εδώ που πανηγυρίζει ο άλλος. Για να δούμε. Έλα Τζέσι. Στο παφίλε, το μάτς είχε κι άλλο γκολ. Φαινόταν ότι θα έχει κι άλλο γκολ το μάτς. Μια γιώμα τώρα, θα κάνει γιώμα. Για να δούμε. Είμαστε συνδεδεμένοι με ΕΡΤ. Μου, μπροστά ρε την μπάλα, τι κάνετε ρε. Ω, δεν θέλει. Εδώ δες. Θέλουν παράταση ρε. Ρε κάνε μια φάση ρε. Κάνε μια φάση αγόρι μου. Κάντε μια φάση. Πλάγιο. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής με τον Τρίπιερ. Άντε κάτσε να περιγράψουμε εμείς. Μην για να δούμε. Μας τυπέσουν και όλα τίποτα από Αγία Παρασκευή. Και εδώ φεύγει. Ο Ντάβις τον διώχνει. Το... Λοιπόν Ντάιρ στο κέντρο. Πού σε κανένα. Απομακρύνουνε. Όπου φύγει τώρα. Λοιπόν. Για να δούμε. Στους Άγγλους και πάλι μπάλα, αλλά την πουλάει εκεί και πάει να βγάλει στον ποιο, στον Φαλκάο, ο οποίος κερδίζει την μπάλα, του κάνουν και φάουλ. Συνεχίζει τη φάση με τον Κουαδράδο, ο οποίος πάει να κερδίσει τον φάουλ, αλλά δεν παίρνει τίποτα. Ο Γιάνγκ την πετάει. Τώρα λογικά το σφύριξε. Απλά να την πετάξει μπροστά. Εσφυρίχθη. Ναι. Ναι, τελικό. 1-1. Παράταση. Τόση ώρα η Άγγλοι και έχει κάνει τώρα αλλαγές ο Southgate. Και η ομάδα θα μείνει πίσω τώρα. Είναι δυνατό. Για ζώσουν, φίλε, να μιλήσει. Είναι δυνατό. Ο Σάουτι, εγώ δεν μίλησα. Εδώ ο Πίτρο. Το έλεγα εγώ. Ο Γαργάλης, που τώρα θα κάνει γαργάρα. Λοιπόν, σου είπα πίτρο. Βιάζεσαι πολύ, Πίτρο. Βιάζεσαι πολύ. Γενικά, έκανε δύο αλλαγές για αμυντικά τώρα. Άντε τώρα βγάλει γκολ. Λοιπόν, τελικό. Κολομβία-Αγγλία 1-1. Ισοφάρισε ο Γέρι Μίνα με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γέρι Μίνα, μάλλον το βλέπω. Πρέπει στον. Έχει αλλαγή τώρα η Κολομβία. Πρέπει να έχει τέταρτη. Ναι, υπάρχει τέταρτη αλλαγή. Τέταρτη αλλαγή, έκανε τρεις. Τρεις έκανε. Γι' αυτό λέω ότι έχει ακόμα μία την παράταση. Να τα ανοίξω και που έχουμε εδώ. Φεύγω, δεν μπορώ, θα πάω έξω. Κάτσε να δούμε τέτοιο. Θα γίνει τώρα στα πέναλτι πάλι. Πάμε να κάνουμε ένα τσιγάρο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα γίνει πάλι στα πέναλτι τώρα. Παλαντέρα, ακούτε λίγο 107,4. Κολομβία, Αγγλία 1-1 τελικό. Ισοφάρισε ο Γέρι Μίνα με κεφαλιά έστρα από κόρνερ στο 93 στην τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά. Θα παίξουμε παράταση. Εδώ θα είμαστε, διαλυματάκι, και σε λίγο μαζί. Μην φύγετε, δεν έχετε να πάτε πουθενά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 5 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε παιχνίδι ακόμα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα και δεν γνωρίζετε τι παίχτηκε μέχρι στιγμής, η Κολομβία ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Γέρι Μίνα με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ. Ο Τρίπιερ προσπάθησε να διώξει την μπάλα, αλλά δεν κατέστησε αυτό το δυνατό. Με τη βοήθεια του δοκαριού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Έχει ξεκινήσει η παράταση εδώ και 2 περίπου λεπτά. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η βραδιά. Φαινόταν το match είχε γκολ. Ή θα γίνονταν το 1-1 ή το 0-2 και τελικά έγινε το 1-1. Αυτό που αναμενόταν δηλαδή, όταν μιλάμε για παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας, το suspense είναι εγγυημένη κατάσταση. Λοιπόν, ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, με πολύ δυνατό μαρκάρισμα να γίνεται στο ξεκίνημα της παράτασης. Λίμπερο ακούτε, 107,4, την εκπομπή Μπαλαντέρ, θα ανασκυλώνει στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ πέρα μαζί με Σταμάτη Μουρελή, με Παύλο Ραπτόπουλο, με Βασίλη Καβαδία. Τα μηνύματά σας FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526 είναι ανοιχτές και τηλεφωνικές γραμμές 2310 287 και 3 οχτάρια. Έτσι θα το πάμε μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Με ρεπορτάζ και τα λοιπά θα δούμε πώς θα την κάνουμε την δουλειά. Εντάξει, περνάνε σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή. Είναι εδώ όλος ο κόσμος με το παιχνίδι ασχολείται. Όσοι δεν το βλέπετε και θέλετε να κάνουμε κουβεντούλα εδώ παράλληλα με την περιγραφή του αγώνα, 2310 287 και 3 οχτάρια. Τα λέμε και μέσω Facebook, Θανάση Κυλώνης με double S και KY. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμα αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS. Πλάγιο τώρα για την Κολομβία από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Ο Κουαδράδο παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να... Αλλά δεν θα κάνει μακρινό πλάγιο, αλλά σημειοφορίδη. Λοιπόν, σήμερα ακούσαμε εκεί στο μάτι της Σουηδίας από τον ρεπόρτερ, τον συνάδελφο, ότι είχε φάση η Δανία. Μπερδέθηκε σε κάποια φάση στο μάτι της Σουηδίας. Το 0-0, ναι. Και σου είπα πια τη φάση πώς έγινε με αυτό. Ο Γιώργος Χαϊκάλης έκανε την περιγραφή, με τον οποίο είμαστε φίλοι στο Facebook και στο ποστάρισμα που με έκανα παρενεύει μετά και είπε, λέει, παιδες, λέει, διπλό εγκεφαλικό, είπα, θα λέει σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν μου το συγχωρώ, λέω, ότι και να πείτε, λέει, έχετε δίκιο. Αλλά ναι, πώς του ήρθε το 0-0. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά, με τον Μοχίκα. Εκεί πετάγε το μπάκα, δεν προλαβαίνει, ο Πίκφορντ μπλοκάρει. Πάντως έχουν μπει λίγο πιο δυνατά οι Κολομβιανοί στην παράταση. Για να δούμε. Ξέρεις, το 1980, σέντρα και ψηλός. Αφού οι αλλαγές που έκανε κόψαν την ομάδα τώρα. Δεν τι κάνουν, η Κολομβία τώρα δίνει χώρο για να φύγει μπροστά μετά με μπάκα που είναι γρήγορος. Ναι. Και Κουαδράδο είναι γρήγορος. Εντάξει, ένα μάτσι ήρεμο να δούμε την Αγγλία. Δεν μπορεί. Δηλαδή κάνει 2-0. Κάνει 2-0. Πολλά ζητάς, δε φίλε. Εδώ δεν στρώνε. Πού πας η σειρά, γόρι μου, τώρα. Ο Ντάιερ τώρα, άντες, μπροξίδια, αυτά λες και παίζει με τη Γουλφς. Ναι, ρε φίλε τώρα, εντάξει, δεν περιμένεις να δεις και τρομερά. Ξέρουμε ποια είναι η φετινή Αγγλία. Αλλά και εσύ ρε Σάθου, κοίτα τον πάνω, δηλαδή. Τι λες. Τώρα. Το Βάρντι τώρα. Να λέμε τώρα. Ένας φίλος λέει, ο Δημήτρης παίξει στο live, λέει, 9 φράγκα, λέει, Κολομβία, λέει, φαίνεται ότι οι άλλοι δεν μπορούν. Ναι, για να δούμε αν η Αγγλία όντως επηρεαστεί. Όχι, ναι, δεν νομίζω για πρόκριση. Όχι, για πρόκριση αποκλείεται. Μήπως το 1-0 έπαιξε πρόκριση αυτό. Όχι, 9. Τώρα λέει στην παράταση να το πάρει το μάτς προφανώς. 9 δίνει. Και με ένα. Πολύ μου φαίνεται. Ναι. Πολύ μου φαίνεται. Γι' αυτό λέω πως έπαιξε μετά πρόκριση στο live στο 1-0. Όχι, τώρα το στέλνει. 9 φράγκα παράταση λέει Κολομβία. Οι άλλοι δεν μπορούν. Εγώ λέει μπήκα. Έτσι λέει. Πάω, ξέρω άμα το βρήκε 9 φράγκα. Λέει, να μπούμε, να τα πούμε. Να το φρέξει τα 9 φράγκα. Εδώ δες τι κάνει τώρα. Δούμε. Όχι, έχει σταματήσει η φάση. Έχει σταματήσει η φάση. Τη σταμάτησε. Ναι, τη σταμάτησε. Πάλι καλά. Σταμάτησε. Δηλαδή, συγγνώμη, το αμυντικό σου σταμάτησε. Ναι, πετάει ο Πίκφορντ την μπάλα έξω. Ναι. Συγγνώμη τώρα. Φίλε, δεν είναι κανονικό. Ο αμυντικός της Αγγλίας τώρα αυτός ο Μαγκουάιρ. Έχει ακυρωθεί κανονικό γκολ της Κολομβίας. Κοιτάει την μπάλα που είναι έξω από το γήπεδο. Ναι, όχι, φίλε, το γκολ της Κολομβίας δεν πρέπει να μετρήσει.
Μήπως δεν σφυρίζει ο διαιτητής στο πλάγιο. Φίλε, όχι, όχι, εδώ είναι σφαγή της Κολομβίας έχουμε φίλε. Καλά, δεν είναι και σφαγή, εντάξει. Αλλά εγώ τρελαίνομαι με αυτόν τον απίθανο εδώ τον Μαγκουάιρ, ο οποίος κάθε κοιτάει την μπάλα που έβγαλε ο τερματάς έξω. Ρε φίλε, την μπάλα που είχε ο Γιάννη κοιτάνε, δεν κοιτάνε την μπάλα που είναι απ' έξω. Δηλαδή αυτό τώρα είναι δείγμα, ξέρεις, ότι είσαι ναι, αλλού για αλλού, ρε φίλε. Έχουν ότι είσαι αλλού για αλλού, δηλαδή... Έχουνε σύγχυση. Δεν μπορεί το μυαλό σου. Άντε ρε παλικαράκια, ξεσκωθείτε λίγο. Άντε, England, England. Come on, England. Σκερκίδες. Πολλοί Κολομβιάνοι πήγαν πάντως. Έχει πολλούς Κολομβιάνους, ναι. Πάρα πολύ. Εντάξει, λεφτά δεν έχουν, ρε φίλε. Εντάξει, καλά όλοι δεν έχουν λεφτά, ρε φίλε. Εδώ, ρε φίλε, το Περού που είναι φτωχή χώρα και είχε δεκάδες χιλιάδες Περουβιανούς στη Ρωσία. Ναι, είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω τι αεροπορικές εταιρείες έχει φθηνές. Μήπως το κράτος τίποτα βάζει σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι. Ξέρω εγώ. Μήπως βάζει το κράτος κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν μπορεί τόσο πολύ. Κοίταξε, αν ζούσε ο Εσκομπάρ, θα βάζει ο Εσκομπάρ τα τσάρτερ. Εντάξει, θα μου πει να σου πω κάτι. Και εμείς στην Πορτογαλία τότε είχαμε πάει πάρα πολύ. Στην Πορτογαλία, σου πω, ήμασταν στον ημιτελικό. Στα μάτια του ομίλου ήταν πολύ λίγοι Έλληνες. 1.500. Ναι, δεν είχε πολύ πράγμα. Ναι, εντάξει. Στον ημιτελικό με την Τσεχία ήμασταν περίπου 7-8.000 και στον τελικό είχε κοντά στο 15. Εδώ τώρα χέρι του μπάγκα, αλλά. Για να δούμε. Κοίτα, ο Έλληνας πάντα έτσι είναι. Εγώ το είδα Θανάση και στο Βελιγράδι το 5. Σταμάτησε το ομίλου που ήταν Βελιγράδι. Που ήταν δύο βήματα. Είχε μια 150-200 άτομα. Στο πρώτο προημιτελικό, στο προημιτελικό είχε 250-300. Στον ημιτελικό με τους Γάλλους είχε 2.500-3.000. Και στον τελικό. Και η κουτσή Μαρία με παίρνει τηλέφωνο για εστίρο. Και είχε 20.000 Έλληνες. Έτσι. Καλά, και στον τελικό το 4 γίνανε κλεψίες μεγάλες. Εντάξει. Αυτό είμαστε εμείς. Υπήρχαν άτομα που πληρώσανε 1.000 ευρώ μόνο για να πάνε αυθημερών την Κυριακή του τελικού 4 Ιουλίου. Και κάποιοι εξ αυτών δεν είχαν και εισιτήριο το παιχνίδι, φίλε. Και μείναν απ' έξω. Εντάξει. Είχε γίνει κοντρό σκηνικό. Άμα δεν έχει εισιτήριο, καλά να πάθεις. Μα αυτό είναι αυτά, να σου πω κάτι, αυτά του Ναϊδικά. Όχι, φάγανε παπά από τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Που του είπαν χιλιάρικο με εγγυημένο εισιτήριο. Αυτά... Και φτάνουν στη Λισαβόνα το πρωί της Κυριακής και ψάχνονταν να βρουν. Είχαν αρχίσει τα παρακαλυτά σε γκαγκάτσες και σε επιτελείς της έπρεπε να του βρουν εισιτήριο. Εγώ επειδή το σου λέω. Και φάγανε. Παράλληλο. Κόρνερ, ναι. Εγώ επειδή και το 5 και το 6 είναι Ιαπωνία. Και με του πελαργού τότε που πηγαίναν τα παιδιά οργανωμένα. Αυτό είδα ότι. Το να κάνεις μια οργανωμένη από την αρχή είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο, ρε φίλε, από το να πας τελευταία στιγμή για να πεις ότι πάω και ξέρεις. Πάνεις, κάνεις μια εκδρομή, περνάς όλο το τουρνουά. Τώρα, άμα πάει καλά εθνική, ποιο μουντιάλ ήταν που αποκλειστήκαν την Κωνσταρίκα. Τώρα, το 14 με στη Βραζιλία. ναι, τώρα δηλαδή αμέσως λοιπόν, από corner, την αρχή. Με τον Κουαδράδο και πάλι, όπως έγινε και στην τελευταία φάση του 90 λεπτού, όπου ισοφάρισε ο Γέρι Μίνα. Κεφαλιά πάλι, αλλά περνάει. Εντάξει, τώρα, και πάλι από τον άμα μήνα. Άμα σε παίρνουν με τόσους ψηλούς που έχεις, σε παίρνουν κεφαλιές. Κοίτα, και αυτός ψηλός πάντως είναι. Εντάξει. Είναι πάνω από 90. Φίλε, ένας είναι όμως. Ναι. Τέσσερις έχω εγώ. Τι? Άμα βάλει ποιος γκόλο. Ο Σάντζες λέει. Τη γυρνάει τη δουλειά. Ναι, εντάξει, θα τη γυρίσει τη δουλειά. Ναι. Θα τη γυρίσει τη δουλειά, λογικά. Άμα το βάλει. Ο Χάμες ζήτην με τη δική του αγωνία το παιχνίδι από την εξέδρα των επισήμων. Έξω και ο Γιάνγκ. Βγαίνει και ο Άσλεϊ Γιάνγκ. Κουράστηκε. Ποιος μπαίνει, για να δούμε. Και μπαίνει ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ, ναι. Ο Ντάνι Ρόουζ. Το αριστερό μπακ της Τότεναμ. Εντάξει, η βάση μας είναι η Τότεναμ. Τι να κάνουμε. Η βάση μας είναι η Τότεναμ. Αυτό λέγαμε πριν. Το 2002 η βάση μου ήταν η United. Που είχε πάρει 6 πρωταθλήματα και ένα τρέμπλ. Και τώρα η βάση της Αγγλίας είναι η Τότεναμ που τερμάτισε τέταρτη. Τι να κάνουμε, εντάξει, αυτά έτσι πάει η ιστορία. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Δεν έχει αλλάξει το 1-1 του 90 λεπτού. Με τα γκολ των Κέιν και Γέρι Μίνα. Ο Μίνα που έφτασε στα 3 γκολ είναι ο πρώτος σκορ των Κολομβιανών σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν υπάρχει κανένας στα 2, όλοι οι άλλοι είναι στα 1. Ο Κέιν είναι στα 6 γκολ. Έχει προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λουκάκ που είναι και ο μοναδικός που συνεχίζει τη διοργάνωση. Γιατί ο Ρονάλντο στα 4 σταμάτησε προτού αποχωρήσει την πατρίδα. Του να με κάνει κανένα μαγικό ο Ρώσος που είχε 3. Ο Τσερίσεφ,
Ναι, δεν νομίζω. Εντάξει. Ο Ρώστα αποκλειστεί την Κροατία. Λες. Η Κροατία στο κακό της παιχνίδι. Κροατία, ναι, καθόλου, ναι. Καθόλου. Αλλά κοίταξε, η λογική λέει ότι ξανά τόσο κακή δεν θα είναι. Και επειδή η Ρώση είναι χειρότερη ομάδα από την, από την τέτοια, από την Δανία. Λογικά κουτσά στραβά θα προκριθεί η Κροατία. Ήταν και το άγχος με το η Ρωσία έρθει πολύ άμπαλη ομάδα. Ναι, πολύ άμπαλη ομάδα. Για να δούμε εδώ κεφαλιά από το Φαλκάο. Κόρνερ. Κόρνερ. Ναι. Το βρήκε ο άλλος. Πρέπει να χτύψει το κεφάλι ο Φαλκάο. Ε. Όχι. Απλό τα βάζει με την τύχη. Εντάξει τώρα. Κάδε σέντρα, δώδεσαι, δώδεσαι. Αμυντική, δώδεσαι. Στη μέση την έπιασε ο Φαλκάο άσχημα. Δεν είναι out η μπάλα. Στη μέση εδώ. Και χτύπησαν στα, στα κεφάλια. Δύο μέτρα ο καθένας και τους παίρνει κεφαλιά ο Φαλκάο πάλι. Ναι. Ναι, το βλέπω το έργο τώρα. Κάθε βάση θα είμαστε για να, να φύγει κανένα μικρόφωνο πιθανά τώρα. Για να δούμε. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε η Αγγλία να παίξει εδώ. Πάσαδες εδώ, Southgate ήταν. Ναι, όχι, όχι, οι Άγγλοι στην παράταση δεν έχουν μπει καθόλου καλά. Τα έχουν χάσει, τα έχουν χάσει. Τα έχουν χάσει από τον goal που δέχτηκαν στο 93. Είναι συγχυσμένοι ψυχολογικά. Δεν. Και η Κολομβία έχει την ευκαιρία της να είναι φέρει τα πάνω κάτω. Εκτός τελείως η Άγγλια. Τελείως εκτός όμως. Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι και οι αλλαγές του Southgate δεν του βγήκαν καθόλου τίποτα. Το πήρε πολύ χαλαρά, πολύ περίεργα. Για μένα θα έπρεπε να πήγε διαφορετικά η Άγγλια. Όπως και πριν. Πιο δυνατά από την αρχή. Όταν ο άλλος δεν παίζει, ο Χάμες που είναι ο καλύτερος παίχτης τους, ξέρεις ότι θα παίξει σφιχτά η Κολομβία. Το ξέρεις. Πρέπει να βγεις εσύ μπροστά. Δεν σε πάει τώρα. Θα πάμε κανένα πέναλτι και ξέρεις τι θα γίνει στο πέναλτι. Δεν θα δω τα πέναλτι, το λέω από τώρα Θανάση. Εγώ θα πάω να πάρω το λεωφορείο γιατί ξέρω τι θα γίνει στα πέναλτι. Έχουν μπει Βάρτι, Ντάιερ και, και Ρόζ, έτσι. Και τώρα έχουν από μία αλλαγή ακόμα οι ομάδες, έτσι, στην ναι, παράταση. Ναι, και από πλευράς Κολομβίας έχουν μπει ο Μπάκα, ο Μουργιέλ και ο Ουρίμπε. Για να δούμε, ο Φαλκάο της πάει στα αριστερά, στον Μοχίκα. Γίνει σέντρα, αλλά η σέντρα είναι στη, στην Μπογκοτά, την έστειλε. Ναι. Κολομβία παίζει πολύ καλύτερα τώρα, βέβαια. Έτσι. Ναι, είναι καλύτερα. Κυκλοφορία μπάλα, συνδυασμό. Εντάξει, πήρε τα φάνη ψυχολογικά έτσι, ναι. Όταν ισοφαρίζει το 93 στην τελευταία φάση του αγώνα, εκεί που σε, με τον απόδειξε το αεροπλάνο για να γυρίσει πίσω. Έτσι. Μα και άλλαξε η ομάδα κιόλας. Δηλαδή, ναι. Με αυτού που έβαλε τώρα μέσα, με Μπάγκα και με αυτού όλου. Και μου λέει, άλλαξε λίγο και η ομάδα. Από εκεί που κατέβηκε σφιχτά. Ο Πέκερμαν δεν είναι. Ο Πέκερμαν, ναι. Κατέβηκε σφιχτά, σου λέει να το πάμε το μάτς, κουτσά στραβά. Εντάξει. Άλλη μια κακή παλιά από τους Άγγλους. Έχουμε ένα λεπτό καθυστέρηση για το ημίχρονο, για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Λοιπόν, ο Πέκερμαν, ο οποίος είναι Αργεντίνος, ήταν και στον πάγκο της Αργεντινής το 10. Ναι, φέρνει λίγο σε Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Πέκερμαν. Όντως, ναι, λίγο έτσι με το μαλλί από μακριά που έχει ασπρίσει και του Ιβάν. Φέρνει λίγο σε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εδώ θα την κάνω την γκέλα. Λίγο εθελόντος. Απίθανο πράγμα, ρε. Τελείωσε. Δεν θα γλιτώσει το στούντιο σήμερα. Το βλέπω το έργο, να ξέρεις. Εδώ κάρτα είναι, κάρτα είναι. Δώσ' την άλλη ρέφερη. Κάρτα είναι, κόκκινη. Εδώ πανηγυρίζουν οι αστικούς μάρα τους. Ο άλλος θα φάει κόκκινη. Και πανηγυρίζουν. Όχι, δεν έχει κάρτα. Νόμιζα είναι ο Μπάκα. Ο Μουργέλ κάρτα δεν έχει. Νόμιζα είναι ο Μπάκα. Ναι, κάρτα έχουν ο Αρίας, ο Μπάριος, ο Μπάκα και ο Φαλκάο. Γιατί εδώ τώρα. Α, και εντάξει. Από Αγγλία έχουν ο Λίγκαρτ και ο Χέντερσον. Θέατρο. Θέατρο ήταν. Ο ναι. Τρίμπερ έκανε θέατρο. Τρίμπερ. Θέατρο των ονείρων. Ρε φίλε, δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή το βλέπω το παλικαράκι αυτό το πίσω. Ο Πίφορ Βάθος έχει κλασική αγγλοφατσαφία. Ναι, ναι, δηλαδή λες και βγήκε τώρα, ας πούμε, είναι από, ξέρω εγώ, από την Πάφο ήρθε και από την Αγία Νάπα. Ξέρω εγώ και τον βάλα να κάτσει κάτω. Από Φαλεράκι, τη Ρόδου. Ναι, να κάτσει κάτω το τέρμα. Λοιπόν, λήξεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Ακούμπησε και την μπάλα ο Βάρντι τώρα. Παραμένει το 1-1 στο Κολομβία-Αγγλία. Ένα ακόμα μεγάλο μάτς σε ένα από τα κορυφαία μουντιάλ όλων των εποχών. Νομίζω ότι πλέον συμφωνούν ακόμα και οι πιο γκρινιάρδες που στα πρώτα μάτς είχαν. Μια χαρά μουντιάλ είναι αυτό που βλέπουμε. Μια χαρά είναι, ρε. Με πολλά γκολ, με πολύ σασπένς. Μόνο που στη μία διασταύρωση, αν ξέρεις την Αγγλία, θα πάει η ομάδα στη τελικό πρωτάρα. Ναι. Πρωτάρα, ναι, γιατί ναι. Είναι η Ρωσία, Κροατία. Κοίταξε, η Σουηδία, αν πάει, λέμε τώρα, αν πάει η Σουηδία, έχει ξαναπάει. Αλλά εντάξει, δεν είναι συγκαταλέγεται τώρα... το 58. Ναι. Τότε που παίζανε ακόμα με πέτρες. Εντάξει. Ναι, δηλαδή ρε παιδί μου, στη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε εμείς που. Θα δούμε παράταση πάντως. Παράταση λέω, πέναλτι. Δύσκολα βλέπω να μπαίνει. Θα είναι όλες προτάρες, κατάλαβες. Θα έχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον να πάει μια Κροατία, ας πούμε. Ναι. Να πάει κάποιος, ξέρω εγώ. Και από την άλλη. Θα δούμε Βέλγιο-Κροατία τελικό. Δεν σε μπορεί, φίλε. Μακάρι να σου πει κάτι εγώ. Πάντως είναι ευκαιρία για κάποια σχετικά μικρή ομάδα. Έτσι, ναι, αν μπορεί να λογιστεί. Δηλαδή, Κροατία τώρα. Ξέρεις, αυτά είναι
Επειδή έχουμε συνδυάσει το παγκόσμιο και όλα αυτά, και στο μπάσκετ και παντού, όλα τα αθλήματα, με τις μεγάλες χώρες, με τις μεγάλες ομάδες, ναι, ναι, πληθυσμιακά και σαν μεγέθη. Ναι. Γι' αυτό. Λες τώρα η Κροατία, πόσο η Κροατία, έχετε 5 εκατομμύρια, 6. Εντάξει, μικρή. Πού να πάει, λες, τελικό τώρα, ας πούμε. Δηλαδή πήγε, ας πούμε, πάει η Αγγλία των 80 εκατομμύρια, η Γερμανία των 100, ξέρω εγώ. Η Βραζιλία των 200, πόσα εκατομμύρια είναι εκεί. Αλλά όχι, εμένα μόνο αυτή, το γεγονός αυτό ότι θα πάει μια πρωτάρα, έτσι, είναι νομίζω εντυπωσιακό για ένα μουντιάλ και το κάνει ωραίο. Και το κάνει. Την έχεις ήδη αποκλεισμένη την Αγγλία δηλαδή. Όχι, λέω πρωτάρα ρε παιδί μου, η Αγγλία. Πλάκα, πλάκα, όντως φέρνει σε Ιβάν. Φέρνει σε Γιωβάνοβιτς ο Πέκερμαν, αρκετά. Το κάνει συναρπαστικό, έτσι, το να δεις πάλι τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή, ναι, Γερμανία, Ισπανία ή ξέρω, Γερμανία, Βραζιλία ή Αργεντίνη. Εντάξει, Αργεντίνη, Βραζιλία. Δεν μου παίξει ποτέ τελικό. Ούτε αυτή την φορά παίξανε. Μα ψήσαν τα λεφτά. Κανονικά. Εντάξει, η Αργεντινή. Εμείς που την ποντάραμε, φταίμε. Εγώ βάζω και τον εαυτό μου σαν πρώτο υπεύθυνο, γιατί επειδή από τον Μάρτιο μιλούσε αυτό το ζευγάρι που δεν την πήραν τόσο κακή την Αργεντινή. Με εξέθεση. Πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή εντελώς σκορποχώρη από τα λίγα. Και. Αλλά φίλε, και η Βραζιλία με το Βέλγιο δεν είναι δύσκολο μάτσα. Δύσκολο είναι. Εντάξει, φαβορή Βραζιλία είναι βέβαια. Εντάξει, Βαζιλία, είναι, ναι, πολύ, ναι, καλή, ναι, αμυντικά, κάτι που δεν το έχει το Βέλγιο. Ας πούμε, το Βέλγιο έχει πολύ ταλέντο μεσοεπιθετικά, αλλά πίσω είναι μπάτες και αλέστε. Ναι, ναι, ναι. Η Βραζιλία για να φάει γκολ, φίλε, πρέπει να κάνει αίτηση του νόμου 105. Είναι πολύ στιβαρή αμυντικά. Πάντως η Αργεντινή, να δούμε τώρα. Γιατί ταξιολογικά και ο Μέση θα τελειώσει. Να δούμε τι από πίσω θα έχει τώρα. Γιατί, ναι, ουσιαστικά μια γενιά τώρα τελειώνει. Και η Βραζιλία, ας πούμε, όταν τελείωσε μια καλή φουρνιά μετά. Με Μάρ δυσκολεύτηκε να βρει. Εδώ τώρα μου λέει ο Παύλος Ραπτόπουλος στατιστικό ότι η Αγγλία λέει όταν παίζει, λέει, με κόκκινη στολή όπως παίζει και σήμερα, ποτέ δεν χάνει. Εντάξει, αυτά, για να δούμε. Αυτά, αδελφέ, γράψε κανένα φόρουμ εκεί στο Λίβερπουλ. Αυτά γουστάρουν οι Άγγλοι. Μέση την έχουμε δει την Αγγλία να κάνει και με κίτρινο. Κάτσε. Ναι, καλά, έτσι αγόρι μου. Εδώ δε σκαραμπόλα. Πού ότι στρώθηκε offside, ε. Offside, δεν είναι. Το δωσέ. Στο Βάρντι. Το δώσε. Α, και τσίκλα. Εδώ δες. Αυτό μπορεί να είναι offside, ναι. Αυτό το έκανα παλιά, αυτή την καραμπόλα. Παλιά στο Ελπάσο, στο κέντρο που κατέβαλα κάτω στο επόμενο, έκανα αυτή την καραμπόλα. Με μαστίγα παίζει, ραγόρι. Μάντερα, γόρι μου, ρε. Και μετά μου λες εσύ, γιατί λέω για το Ράσφορντ. Και βάζει μέσα αυτόν, έκανε μια χρονιά με τη Λέστερ και παίζει 3 χρόνια στην εθνική. Λοιπόν, μετά λέγανε άλλοι για τον Κατσουράνη. Ο Αντώνης έπαιξε να κριθεί το μάτς στα πέναλτι και λέει πάμε full άμυνες τώρα. Λέει Νέστα από τη μία, Καναβάρο από την άλλη θέλω. Για να δούμε. Εντάξει, λογική λέει θα κριθεί στα πέναλτι. Εντάξει, είναι, υπάρχει και κούραση τώρα. Στο 106 είμαστε. Και εγώ πιστεύω θα πάει στα πέναλτι δουλειά. Είναι πλέον τα ρίσκα λογικά και από τις δύο πλευρές θα μειωθούν. Να σου πει κάτι, τα ρίσκα. Ο Άγγλος πρέπει να βγει γιατί ξέρει τα πέναλτι. Αλλά δες. Είναι οι Άγγλοι δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα. Είναι... Γιατί ο Άγγλος ξέρει τα πέναλτι, θα χάσει. Θα χάσει, έφυγε τα πέναλτι ο Άγγλος. Ναι. Να... Όλε οι παραδόσει κάποτε σπάνε. Καλά, θα σπάσει το 2050. Τότε που θα παίζουν τα ρομπότ. Τότε που θα το πάρει η Κίνα. Τότε που θα το πάρει η Κίνα. Την έχει βάλει στόχο να το πάρει το 50. Ναι, εντάξει, θα το πάρουν κάποια στιγμή. Θα το πάρουν, φίλε. Κάποια στιγμή. Ένα δίστρο που έχουν. Δεν μπορούν να βρουν 20 παίκτες. Έχει ξεκινήσει στην Κίνα τρελή εκπαίδευση από τα σχολεία κτλ. Και το κράτος έχει βάλει όλους τους χορηγούς, όλες τις μεγάλες εταιρείες να χορηγούν τις ομάδες. Τρελά πακέτα. Γι' αυτό και παίρνουν τους παικταράδες αυτούς που παίρνουν στο πρωτάθλημά τους. Για να δούμε τώρα, πάει να βγει. Όχι. Κόβουν. Τι να βγει. Οι Κολομβιανοί. Τι κάνει αυτό, δεν κάνει αυτό. Ψιλογιώμα την έκανε προ τα πίσω. Όπω και οι Κολομβιανοί, ώρες ώρες είναι. Φυσάιντε, ναι. Όχι, όχι. Ρε Βάρντι, κάνε και κάτι άλλο που θα παίρνει την μπάλα και να σου τάσει κατευθείαν. Και τι να κάνετε τώρα, μόνο σου τάσει. Φίλε, σταματήσει, ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε, ρε, περίμενε. Εύκολο νομίζει να παίξει, εύκολα είναι. Τι επίπεδο είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, όπα. Ελά, παλκάουισε! Όχι. Ψηλά εκεί, ο ψηλό. Ποιο είναι το 5, ο Μαγκουάιρ. Ποιο είναι ο Μαγκουάιρ. Πού παίζει αυτό, Μαγκουάιρ. Στη Λέστερ. Εντάξει. Λάστα. Εντάξει, ρε φίλε. Θα σου πω κάτι τώρα. Βγαίνουν καινούργια ταλέντα από ό,τι είδα στην United, στη χαμηλή, στη μικρή. Που θα κάνουμε βάση σε 5 χρόνια. Οπότε θα έχουμε μια καλή εθνική στην επόμενη δεκαετία. Μετά από 10 χρόνια θα κάνουμε κάτι. Ναι. Η Τσέλσι το πήρε στι ρεζέρβε. Τη Αγγλία. Ναι. Περίπατο. Τρία μα έδωσε τον τελικό, τέσσερα. Γιατί ξέρεις, είναι βορρά νότο.
Ναι, είναι βράζουν όσο και παίζουν. Και παίξαν τελικό United Chelsea και κάποια στιγμή το άφησαν στο 4-3-0. Και έχουν μπροστά έναν η Chelsea και μπροστά έπαιξε ειδικά παιδιά. Δηλαδή θα πάρει όλο το χρήμα. Θυμάσαι όνομα. Όχι. Όχι, ε. Όλο το χρήμα. Δεν μπορούσαν, το πιάνανε δύο της United και δεν μπορούσαν να τον κάνουν τίποτα. Μαυρουλής. Ναι, ναι. Πολύ τρελό ταλέντο. Τρελό. Πάλι καλά. Ναι. Ρε φιλέλα, μέσα είμαστε, λες απ' έξω συνέχεια. Ναι, δεν σε ακούμε κιόλας, Παύλο, δεν ακούγεσαι καλά. Εγώ δεν σε ακούω. Όχι, φίλε, άκου να δεις. Το VAR το σέβομαι, γιατί ξεκίνησε από που ξεκίνησε. Ναι, έκανε ρε, μια τρομερή. Σακιά κουβαλούσε, ρε φίλε, πριν από 5 χρόνια. Έτσι, και πήρε προγράμμα στην Αγγλία. Τρομερή, είναι η Αγγλία, είναι η χώρα που μπορεί να γίνουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι έτσι αυτό το όνειρο το αγγλικό, όπως το American Dream, έτσι είναι και το English Dream, που μπορεί η Λέστερ ξαφνικά να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά αυτό ήταν μια χρονιά, τόσο το όνειρο, τέλος. Δεν μπορεί να παίζει βάση στην εθνική ο Βάρντι. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή. Εντάξει, το έκανε μια χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα, έπαιξε και εθνική, δεν λέω. Θα μου πει τώρα, παίζει εδώ άλλο τη Λέστερ. Δεν θα παίζει αυτό, που τερμάτισε η Λέστερ. 15η. Κάτσε. Πήρε φάουλ τώρα, όχι, παίζεται. Λέει. Η Λέστερ φέτος τερμάτισε εκεί, κάνουν κάπου στη μέση. Όχι, όχι 15η, λίγο πιο ψηλά, αλλά ναι, εκεί. Είχε μια ήρεμη χρονιά. Όπως ήταν οι συνηθισμένες. Ξαναγύρισε στην πραγματικότητα, εντάξει, θα μας. Έτσι, έκανε εκεί το θαύμα με το. Λοιπόν, στο 110 μας, έχουμε άλλα 10 λεπτά. Τίποτα. Για δες λίγο τι. Παραμένει το 1-1. Τα δρομολόγια του Άσδε λίγο να πουλάμε το λεωφορείο, γιατί τα πέναλ δεν τα βλέπω. Όχι, όμορφησε. Δεν τα βλέπω. Δεν τα βλέπει. Δεν αντέχει. Όχι, φιλε. Έχω δει πάρα πολλέ κάτι. Στη ζωή μου μέχρι τώρα έχω δει πολλέ διαδικασίε πέναλτι. Έχω σπάσει πολλέ τηλεόρασει. Όχι, ρε φιλε. Εντάξει, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε στούντιο έχω σπάσει την τζάβια. Έχω σπάσει την τζάβια. Δεν καταλαβαίνω. Το προπονητή, ας πούμε, ο προπονητή Ρωσία, φίλο ο Τσερτσέσοφ, δεν είναι τα πέναλτι, ρε φιλε. Να είσαι προπονητή, να μην δει τα πέναλτι. Εντάξει, ρε φιλε. Όση αγωνία και να έχει. Φιλε και εγώ αν είμαι προπονητή, θα τα έλεγα τώρα εγώ έτσι. Γουστάρα Αγγλία. Γιατί τώρα να χαλάς τώρα, φίλε Τζάμπα. Αφού το ξέρω τώρα. Άντε και έμαθες ένα λεπτό μετά ότι αποκλείστηκε η Αγγλία. Δεν θα χαλάσεις πάλι. Εντάξει, όχι τώρα. Δεν θα κάτσεις να τα δεις απέναντι αργότερα, το βράδυ όχι, αύριο. Όχι, όχι, όχι. Έλα, ρε, φίλε τώρα. Δεν θα κάτσω. Αφού τα δεις κάποια στιγμή. Δεν θα κάτσω. Να ξέρεις, δεν θα κάτσω να τα δω. Έχω δει τόσες φορές πέναντι να χάνει η Αγγλία. Τι. Πάλι δεν τα δω. Αν αποκριθεί, χάρω ότι σιγά μην κάτσω να τα πέναλτι. Όχι, έχει τη μαγεία του, ρε φίλε. Εντάξει. Άρα, έχει φίλε. Μια μαγεία. Μαγεία, ναι, έχει μαγεία. Αν δεν έχει αποκλειστεί 7 φορές τα πέναλτι όπως εγώ, έχει μαγεία. Θες να σου πω, 96 στο Euro αποκλείστηκα. 2002 στο Μουντιάλ αποκλείστηκα. Στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Κάτσε αποκλείστηκα. Τώρα, γιατί. Κάτσε. Α, εντάξει. Στράβωση αντεπίθεση. Στο Μουντιάλ της Αγγλίας αποκλείστηκα. Ναι. Σε ένα πρόσφατο Euro πάλι δεν αποκλείστηκα πάλι στα πέναλτι. Ποιο ήταν. Σε ποιο δεν θυμάμαι. Έχουμε αποκλειστεί, έχω δει 6 φορές 7 να αποκλείω. Από την Πορτογαλία αποκλειστεί ναι, μια φορά. Από την Πορτογαλία. Τότε με τον γκολ του Κάμπελ που δεν μέτρησε στο 120. Του Σον Κάμπελ. Που δεν μέτρησε στο 120 σαν για φάουλ. Με την Πορτογαλία. Και εκεί αποκλείστηκα στα πέναλτι. Ναι. Τι άλλα, πόσα άλλα πέναλτι να δω. Να δούμε γέμισμα πάλι. Από τα αριστερά. Ο Ρόζ. Καλά, ο Ρόζ είναι εντάξει. Μας πυρήμνωσε. Μια φορά τουλάχιστον χαρήκαμε τα πέναλτι στη Μόσχα. Έτσι, Παύλο. Το θυμάσαι στη Μόσχα. Με τη μικρή ομάδα από το Λονδίνο. Με την Τζέλσι, Που κλείσει το Ντρογκμπά. Μόνο εκεί χαρήκαμε τα πέναλτι. Μόνο εκεί τα χαρήκαμε τα πέναλτι. Με την Τζέλσι. Ο Ρονάλντο ήταν σε εκείνο το τελικό, Ήταν, ναι. Για να δούμε. Ο Ρόουζ. Όχι, ρε παλικάρι. Όπου πέρασε η μπάλα. Λίγο είδε κράζει ο Ρόουζ, φίλε, θα σέρνει την πρόκριση. Ωραίο σούπερ διαγώνιο. Τι πήγες να κάνεις τώρα, τι μαγεία. Η μπάλα περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το αριστερό δοκάρι του Οσπίνα. Παραμένει το 1-1. Πολύ δύσκολο να μπει. Εντάξει. Πάει αυτός. Άντε ρε, φύγεσαι ρε. Όλη ώρα κάτω σε πόπο. Αυτός παίζει με πρόβλημα ρε. Αυτός ναι, παίζει με πρόβλημα. Αλλά και εμάς μας δημιουργήσε πρόβλημα με τα τρία γκολ που έβαλε. Να τον λυπηθώ. Παίζοντα φαλκάο. Τι μωρά. Τα εξαργυρώνουν. Εκείνο εντάξει, λογικά πετάει. Τώρα το βάζει. Τώρα το βάζει το που λέει τι να κάνει. Πόσα λεπτά έχει ακόμα, 8 λεπτά. 8 ή 3. Όχι, ρε, 120. Τι το βάζει. Έχει άλλα 8 λεπτά. Έχει. Άντε αγόρι να μου είσαι. Άντε που λενάρα μου. Έχει καλά φάουλα αυτό. Άντε που λενάρα μου είσαι. Κάντε το αγόρι μου είσαι. Άντε. Σε πιστεύουμε. Για να δούμε. Ο προηγούμενο ο Μποντή σε έβαζε. Αυτό λέμε. Πουλενάρα.
Το στοίχημα 2 και γκολ-γκολ πιάνει και στην παράταση. Όχι. Εγώ θα έλπιζα να πιάνουν και τα πέναντι στη διαδικασία του πέναντι για κανένα Φαλκάο. Αλλά με την κατεμιά που μας κυνηγάει, βλέπω να το χάνει ο Φαλκάο και εκεί. Εύκολα. Να ξέρεις. Αλλά τα γκολ στην παράταση μετράνε κανονικά. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα σκοράρει, κανονικά μπαίνει στο ρόλο. Ο Ράσφορντ τον έβαλε και για τα πέναλτι, έτσι. Το Ράσφορντ τον έβαλε για τα πέναλτι προφανώς. Εγώ πιστεύω τώρα τον έβαλε για να πάρει το μάτς στα 120, φίλε. Γιατί τα πέναλτι λογικό να τα φοβούνται οι Άγγλοι. Είναι όλη η πίεση στους Άγγλους θα είναι στα πέναλτι. Και γιατί ήταν εξ αρχής το φαβορί. Θα κάνει μια καλή. Την κάνει καλή, για να δούμε. Λίγκα. Κόρνερ. Εντάξει, ο Βάρντι, φίλε, βοήθησε. Όχι, βοήθησε. Γι' αυτό του κράζω. Από την ώρα που μπήκε, βοήθησε. Θετικό είναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Θετικό έλεγχο. Δεν σου λέω κοντρόλ που κάνει, την κατεβάζει. Ωραίο, φίλε. Το κοντρόλ και η σέντρα είναι καλή. Εδώ ο Τζέσι λίγο, αλλά δεν την έπιασε καλά. Κάνα από εκεί. Για να δούμε. Κόρνερ. Να δούμε το. Άντε, ένα ψηλό μπροστά. Ένα ψηλό. Για να δούμε. Κόρνερ με τον Τρίπιερ. Αυτό που είναι, Τρίπιερ τότε, να μην γι' αυτό. Ναι, στο 114 είμαστε. 115 πλέον. Καλό είναι, καλό είναι. Παλιά ο Κέιν χάνει μεγάλη ευκαιρία. Ήταν μόνο του. Αγόρι μου, χασοκόλλη. Ο Ντάιερ. Ρέσι. Που πολύ σκεπίζει τότε να μην είναι φίλο. Ρέσι, έχει κεφάλι ιδανικό, ούτε μαλλιά έχει μπροστά του τίποτα. Είχε πει ο Τόνι Άνταμ για να πικάρει και την Τότεναμ λόγω Άρσενα και τα λοιπά πριν το Μουντιάλ. Λέει καλή ομάδα έχουμε, αλλά δεν θα το πάρουμε επειδή στηριζόμαστε στην Τότεναμ. Λοιπόν, να πούμε και τη τίτλο, λέει. Όταν η μισή ομάδα είναι Τότεναμ. 56 χρόνια για να πάρει τίτλο Τότεναμ. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, ναι, πρωτάθλημα. Κύπελλο νομίζω πήρε τελευταία φορά το. Όχι, πήρε και πρόσφατα δεν πήρε κάτι σε κύπελλο, σε League Cup. Πάντως όταν είχε μια παράδοση, έπαιρνε τρόπαιο τον πρώτο χρόνο κάθε δεκαετία. Δηλαδή 51, 61, 71, 81, 91. Μέχρι και 91 έγινε στάνταρ αυτό. Δεν θυμάμαι μετά αν το πήρε και 2001 και ή κανένα 11. Και ένα τρόπαιο τότε πήρε στην απόδραση των 11 με τον Αρντίλε. Ναι. Για να πει κάτι. Τότε να πει κάτι. Κάνω αυτό του λέω. Βγαίνει ο Άρια. Η μεγαλύτερη επιτυχία λέω, που είχε ζήσει ένα οπαδό τότε είναι λέω, η παρουσία του Αρντίλε στην ταινία. Που έπεσε τερματοφύλακα ο Ρόκι. Ρε φίλε, ο Ρόκι έβγαζε πέναλτι ο Ρόκι. Δηλαδή κλαίει ο πλανήτη. Λοιπόν, βγαίνει ο Άρια και μπαίνει ο Ζαπάτα. Για ο μένα Ζαπάτα τη Μίλαν. Ο αμυντικό. Ο μεγαλύτερο ρόλο του Ταλόν είναι αυτό. Που κάνει τον τερματά, Αμερικάνος τερματάς που βγάζει τα πέναλτι. Και τρώει και κλωτσίδια στα μούτρα εκεί που πέφτει κάτω. Ποιος ρόκει τώρα. Λοιπόν, α δούμε. Πέντε λεπτάκια να δούμε ακόμα τι γίνεται. Πέντε λεπτάκια πριν την ρώσικη ρουλέτα. Ο διαιτής το αφήνει τώρα έτσι, κάτι πεσήματα, κάτι τέτοια, δεν δίνει τίποτα πια. Να δούμε Λίγκαρ με τον Κέιν, χάνει την μπάλα, Κουαρδάδο. Πάνε να βγάλουν αντεπίθεση. Το φρέναρε ο Μπάκα. Από τα αριστερά τώρα με τον Μοχίκα. Κοντρολαρισμένο παιχνίδι από τους Κολομβιανούς, οι οποίοι δείχνουν να. Θέλω να το πάω στα πέναλτι. Σπρώχνουν για πέναλτι, ναι. Θέλω να το πάω στα πέναλτι. Μα οι Κολομβιανοί απέναντι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ναι. Φίλε. Εντάξει, ούτως ή άλλως εξ αρχής το outsider ήταν. Το ψυχολογικό αβαντάζ. Εκεί δεν προλαβαίνει την μπάλα Φαλκάο. Κόρνερ, ναι, κόρνερ. Και τώρα η σφιγμή έχουν ανέβει. Χτυπιέ το Φαλκάο γιατί δεν το έδωσε, δεν δώσε out. Και έχει δίκιο, ναι, γιατί την μπάλα έχει βρει σε Άγγλο, νομίζω. Για να δούμε εδώ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό φίλε δεν γίνεται με το δώσε. Σε αυτή την μπουλενάρα τον Ντάιερ που παίζει για αυτό στην τότε να παίζει αυτό. Στον Ντάιερ στην τότε να παίζει. Αυτό στην τότε να παίζει. Πώ θα με φέρει το τάμπτσα. Εδώ φίλε θα πρέπει να γίνει η χρήση VAR να του πούνε επειδή μου δώσει το κόρνερ. Αλλά δεν είναι στι κατηγορίε που δεν εμπίπτει το VAR. Στα corner. Ναι, 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 ναι. Είναι για συγκεκριμένα, είναι για πέντε κατηγορίες. Ναι, για πέναλτι, για κόκκινη κάρτα, για το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή, αν και υπάρχει το goal line technology. Για offside. Για offside, ναι. Για corner ή όχι, δεν είναι. Είπα, για κάρτα υπάρχει, ναι, ναι, ναι. Για corner δεν έχει. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Αυτό ο Ντάιρ δεν βλέπει δίπλα του, δεν είναι κανείς να την αφήσει. Θα του δώσει κανένα. Εκεί θα δοθεί μια κάρτα. Στον Κουαδράδο, ο οποίος είχε, όχι δεν είχε, ο Κουαδράδο δεν είχε, ναι. Τώρα δηλαδή ο Ντάιρ δεν πρέπει να δει ότι δεν έχει κανένα δίπλα του. Να τους δώσει τώρα τζάμπα κόρνερ να φάμε και γκολ. Έτσι είναι, ναι. Τώρα εδώ γιώμα θα γίνει, γιώμα για κεφαλιά. Τι γίνεται ρε, τι σκάνε έξω. Τι πρωτεχνήματα έχει έξω, τι γίνεται ρε. Όχι ρε, τι πρωτεχνήματα. Κάτι ακούγεται έξω. Όχι. Πάμε από πού δεν ακούγεται. Όμω έγινε κανένα πόλεμο και είμαστε εδώ. Από τον κόλπο τη Κολομβία ζαλίστηκε. Έγινε κανένα πόλεμο. Λοιπόν, φάλε την ακλήση 118.
Γίνεται το γέμισμα. Διώχνει ο Σπίνα. Με υπερένταση. Ναι. Πλάγιο. Ο Σπίνα, ο οποίος επικαλείται τραυματισμό. Ρε σίκορε ο Σπίνα. Για να οροκανήσει. Σίκορε ο Σπίνα. Άντε, μπράβο ρε πάλι καρέ. Μην κάνεις τώρα, ο σε Σπίνα, λέει και ο Μίνα τώρα. Τον είχε πάρει η Άρσενα από την, από την Νις. Εκεί έκανε όνομα. Πάμε λίγο, πάμε λίγο τώρα. Ένα πλάγιο καλό. Έλα, πάμε το λίγο. Πλάγιο με Σημεφορίδη, πάμε λίγο, Παύλα, ναι. Τρίπερ, η Αγγλία. Στο 119. Κανείς. Διώχνουν ο Γέρι Μίνα που είναι παντού. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Ο Ντάιερ αυτός είναι επίφοβος. Διώξε, δώσ' την μπάλα. Τώρα πρέπει να γίνει για μια σέντρα τώρα. Λογικά πιέζουν ψηλά οι Κολομβιανοί, έτσι να μην αφήσουν τους Άγγλους και να κυνηγήσουν καμιά γκέλα τους. Πιθανή γκέλα. Λοιπόν, σε λίγο μπαίνουμε στο 120. Να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει ο τέταρτος. Τίποτα, δεν δίνουν τίποτα. Δεν ήταν και τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Είναι κουρασμένοι όλοι. Ναι. Ο Φαλκά όχι που έχει βαρύνει. Πάμε ρε, πάλι στα πέναλτι. Χάσαμε και το λεωφορείο. Και 40 περνάει. Πάει και το λεωφορείο. Λεωφορείο. Τι θα κάνουμε ρε φίλε τώρα, για πες μας δηλαδή. Λεωφορείο ο πόθος. Φύγα κιόλας. Σιγά με κάτσω, έφυγα κιόλας. Τι να δω. Φύγε, εντάξει. Τι να δω τώρα. Θα σε πάρω τώρα, να σου πω το αποτέλεσμα. Το ίδιο έργο. Άσε, και άλλη φορά σε είπαμε να μας πάρεις για ένα αποτέλεσμα. Να μπει ένα γκολ και δεν μας πήρες ποτέ. Εγώ, Ε. Ή ο Παύλος, σε ποιο λες όχι, τώρα. Όχι, σε σένα το λέω. Κάπου μέσα στη χρονιά έφυγα σε ένα μάτσο και σου λέω πάρε με άμα μπει γκολ. Το έχω over και δεν με πήρες ποτέ. Βγήκε το over. Όχι, φυσικά. Άμα δεν βγήκε ρε φίλε. Αφού δεν με πήρες ποτέ. Πάρε ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Παίρνεις τηλέφωνο όταν υπάρχει όχι, εξέλιξη. Όταν δεν υπάρχει πάρε, εξέλιξη. Να μας δώσει τη χαρά, τη χαρά του τηλεφωνήματος και πες αδελφέ. Στο 90 δοκάρι είχαν αυτοί. Πάρε και πες. Στο 90 είχαν δοκάρι. Λοιπόν, 120 συμπληρωμένα πλέον. Για να δούμε αν θα υπάρχουν και ένα λεπτό καθυστέρηση. Ένα λεπτό μας χωρίζει από άλλη μια διαδικασία πέναλτι, η οποία θα είναι η τρίτη. Εσύ έτσι. Πού θα πας μετά, θα πας μετά, κέντρο. Λονδίνο. Πού θα πας, κέντρο. Τραφάλγκαρ. Θα πάρουμε τα ξέρει και τι πόδι. Πάμε Τραφάλγκαρ μετά. Τρελώσεις. Πάμε, ναι. Ή πάμε στο Χίθρο να περιμένουμε την αποστολή για γιαούρτια. Έχω τα μηχανάκια έτοιμα. Ξέρεις, στραβωστόμες Άγγλος. Κάτσε, γιατί τώρα εδώ έχουν φάσει Κολομβιανοί. Στην περιοχή αυτός βγάζει κάτι περίεργες έντρες. Ναι, ω, περνάει πέρασε, και όλος, αλλά εντάξει. Τίποτα, εντάξει. Τώρα λογικά που θα είναι και μπάλα στον αέρα, θα το ναι, σφυρίξει. Ναι, ήρεμα, Bigford ήρεμα. Ο Bigford, ναι, δες το... Ρε αγόρι μου, πέναλτι θα πάμε. Λοιπόν, αρχίσαν τα κοιτάπια τώρα βγάζουν. Θα αρχίσαν να εδρώνουν εκεί. Κάτσε, γράψε. Λοιπόν, γράφε. Λέει σαν δική στον άλλο. Γράφεις, γράφω. Εδώ το ξέρουν το έργο. Οι Άγγλοι τους βλέπεις πως είναι ο παρέα. Γράφε, Kane. Το ξέρουν το έργο. Πάμε ακόμα μια φάση. Δώσε μια φάση. Το σφίριξε. Το σφίριξε, ναι. Φινάλε. Δόθη πενάλτι. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα και στην παράταση δεν άλλαξε το 1-1 του 90 λεπτού. Θα δούμε διαδικασία πέναλτι και θα δούμε αν η κατάρα των Άγγλων στην ψυχοφθόρο διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας θα συνεχιστεί και σήμερα σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση. Υπενθυμίζουμε ότι οι Άγγλοι σε τελική φάση Μουντιάλ έχουν 3 αποκλεισμούς σε εισάριθμες φορές που οδηγήθηκαν τα παιχνίδια τους στην διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, ήρωας του αγώνα και σήμερα ο Γέρι Μίνα, ο οποίος ισοφάρισε στην τελευταία φάση του 90 λεπτού με καρφωτή κεφαλιά. Ήταν αυτός που είχε πετύχει τον γκολ νίκης πρόκρισης στο μάτς με τη Σενεγάλη. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με την... με ποιον ήτανε, με την Πολωνία, δεν θυμάμαι ποιον κτλ. Πάντως είχε φτάσει στα 3 γκολ και είμαστε έτοιμοι από στιγμή σε στιγμή να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Μπίλι, δώσε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι. Με θυμίζουμε Παράσχο στην Ολύμπο 90, ο χορηγός μας. Μπαλαντέρα, ακούτε στο Λίμπερο 107,4. Πάμε σε break. Μόλις δούμε ότι ξεκινάνε τα πέναλτι, επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 44 λεπτά μετά τις 11. Λίμπερο, ακούτε 107,4 την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση κυλώνει στο μικρόφωνο. Είμαστε συνδεδεμένοι και με την ΕΡΤ. Θα το πάμε τώρα έτσι. Είναι διαδικασία των πέναλτι. Δεν υπάρχει θεματάκι. Λοιπόν, οπότε να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική, Βασίλη, και να έχουμε ήχο και από την ΕΡΤ, από τον συνάδελφο τον κύριο Μαυρογιαννίδη. Ο Φαλκάο. Λοιπόν, Ραδαμέλ Φαλκάο, ο πρώτος εκτελεστής, ο αρχηγός των Κολομβιανών.
Ο Πίκφορντ πάει να πάρει την θέση του. Μπήκα και εγώ, δεν έχουμε και Παύλο Ραπτόπουλο εδώ στα μικρόφωνα πλέον. Για όσοι τονίστηκαν τώρα, Κολομβία-Αγγλία 1-1 το 90 λεπτό. Δεν άλλαξε την παράταση. Been out. Και χτυπάμε πέναλτι. Το πρώτο Φαλκάο. Φαλκάο με αντίπαλο τον Πίκφορντ. Πρώτο πέναλτι της διαδικασίας. Ο Φαλκάο εκτελεί μέσα. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι, ναι, στο κέντρο. Θύμισε η Γκουρ Μπελάνοφ. Εύστοχος. Ο Μπελάνοφ θα εκτελούσε έτσι. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Ας το μετρήσει η FIFA στο Φαλκάο. Για να δούμε από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπελάνοφ. Βρωμόσου το στο κέντρο ψηλά. 1-0 η Κολομβιανή. Ο άλλος αρχηγός. Χάρι Κέιν. Ο Σπίνα θεωρώ ότι παίζει με πλεονέκτημα σήμερα. Και τι ξέρει τους Άγγλους. Γνωρίζει τους πάντες. Ναι, 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 ναι. Ξέρει τους Άγγλους ότι είναι Arsenal. Ναι. Για να δούμε ο Κέιν. Αν θα εκτελέσει εύστοχα και το δεύτερο σημερινό πέναλτι. Γιατί με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Φαίνεται να έχει ξανά. Για να δούμε. Σπίνα. Και αντίστροφα Κέιν. 1-1. Πολύ καλό. Και πολύ αυτός καλό, πάρα πολύ καλό. Συρτό δυνατό. Ωραίο στη γωνία. Το Southgate μόνο να μην χτυπήσει. Πολύ καλό. Για να δούμε τώρα. Ο Κουαδράδο πηγαίνει. Ο Κουαδράδο αυτός είναι επίφοβος. Είναι τεχνίτης πάντως. Θα μου πείτε ότι έχουν χάσει πέναλτι. Βασικά είναι επίφοβος γιατί είναι κουρασμένος. Έδειξε ότι είναι κουρασμένος. Επιθετικός της Γιουβέντους. Ναι. Κοίτα, το πέναλτι πιο πολύ θέμα μυαλού. Είναι δηλαδή αν είσαι ήρεμος μέσα σου, ψυχολογία. Ναι, ναι. Τώρα τα πόδια και κουρασμένα να είναι, εντάξει, λίγα μέτρα φορά παίρνεις και εκτελείς. Το θέμα είναι να έχεις καθαρό μυαλό. Για να δούμε. Κουαδράδο. Εύστοχο. Και αυτό πολύ καλά εκτελεσμένο. Άπιαστο. Πολύ δυνατό. Ωραία, αυτό θύμισε Σαραβάκο. Ο Σαραβάκο θα εκτελούσε έτσι. Ψηλά στη γωνία. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Ναι, 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 ναι. Άπιαστο και αυτό. 2-1 η Κολομβία. Μέχρι στιγμής οι εκτελέσεις και οι τρεις είναι άψογες. Ράσφορντ. Μπήκε στο μάτς. Κανένα περιθώριο στους θεματοφύλακες να αντιδράσουν. Μάρκους Ράσφορντ, 20χρονος άσος της United. Για να δούμε αν θα έχει την ψυχραιμία. Θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι. Να νικήσει τον Νταβίτο Ορτσπίνα, τον θεματοφύλακα της Arsenal. Για να δούμε πιστηρικάς. Μάρκους Ράσφορντ. Απέναντι στον Ορτσπίνα. Μέσα και αυτό. Και αυτό πολύ δυνατό. Τέσσερα άψογα πέναλτι. Όντως. Αυτό μοιάζει αρκετά με του Κέιν. Πολύ δυνατό. Στη γωνία. Και αυτό δεν πιανότανε. 2-2. Πάντως πιο ρίψο κίνδυνα πέναλτι οι Άγγλοι. Ναι, ναι, όντως. Ο Μουριέλ. Ο επιθετικός της Σαμπτόρια. Και πρώην νομίζω της Μπόκα. Πολύ πιθανό, δεν θυμάμαι, αλλά... Πολύ πιθανό. Στην Πόκη κατά καιρός έχουν παίξει πολύ Κολομβιανοί. Τρίτο πέναλτι για την Κολομβία. Για να δω ο Μουργέλ. Ο Πίκφορντ πηδάει και πάλι κουνάει το οριζόντιο δοκάρι. Για προσανατολισμό. Μουργέλ. Μουργέλ. Πολύ καλό κι αυτό. Στην άλλη μεριά ο Πίκφορντ, στην άλλη μπάλα. 3-2. Πολύ εύστοχα μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα γίνει. Και τα 5. Ο Πέκερμαν κλείνει τα μάτια του. Πώς το μπορούν αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Απίστευτο μου φαίνεται. Όχι καλό χτύπημα, αλλά. Ω, καλό ήταν. Εντάξει, τον ψώνησε. Τον ψώνησε και την έστειλε χαλαρά στην άλλη γωνία. Ναι. Αυτός φίλε δεν. Χέντερσον με τη γραφειά στο λαιμό. Χέντερσον, ναι. Πέναλτι. Χτυπάει πολύ καλά πέναλτι. Ετοιμάζεται τώρα κάτι θα στραβώσει. Έχω bad feeling. Λες. Ναι, ναι. Για να δούμε. Έχω bad feeling για Χέντερσον. Τον είδα λίγο αγχωμένο. Πάντα είναι. Το πιάσε. Το πιάσε. Και πολύ καλή απόκριση. Καλό, ήταν καλό πέναλτι, αλλά ήταν τρομερή εκτείναξη του Σπίνα. Έδιωξε. Ρε το Μπέκερμαν, είδα να πάθει κανένα εγκεφαλικό, ρε. Βλέπεις, δεν είναι άσχημα εκτελεσμένο. Είναι το τρίτο ρυψοκίνδυνο. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλή απόκριση του Σπίνα. Είναι σε σημεία που μπορούσε να κάνει ο τερματοφύλακας κάτι και εδώ ο Σπίνα το έκανε. Λοιπόν, 3-2. Μάλλον πάμε για το πιο κρίσιμο πέναλτι. Αυτό κρίσιμο, που θα ναι, βάλει ναι, ναι. μπροστά τους ναι. Αν το βάλει τώρα ο Κολομβιανός είναι... Ή θα δώσει φιλή ζωής στους Άγγλους. Ο Ουρίμπε απέναντι στον Πίκφορντ. Ο Πίκφορντ πηδάει και το δοκάρι. Δεν την αλλάζει τη δουλειά, βλέπετε δεν το πάει. Για να δούμε Ουρίμπε. Ουρίμπε
Δοκάρι και έξω. Δοκάρι κάτω στο τερέν και έξω. Πήγε να τον σκοτώσει. Το χτύπησε με πολύ μεγάλη δύναμη. Και η Αγγλία παραμένει ζωντανή. Με πολύ μεγάλη δύναμη πήγε. Δοκάρι και έξω. Δοκάρι κάτω. Ευκαιρία για την Αγγλία και... να το ξαναφέρει στα ίσα. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει η Αγγλία. Όχι ψύχρεμος ο Χέντερσον, άτυχος ο Ουρίμπε. Και πηγαίνει ο Τρίπιερ. Θα το βάλει αυτός. Πάει να κάνει το 3-3. Τρίπιερ. Είδαμε και τον Καμπιάσο, ο οποίος είναι στο προπονητικό team της Κολομβίας. Τον Εστεμπάν. Ναι, τον πήρε ο Πέκερμαν. Λοιπόν, ο Τρίπιερ. Για το 3-3. Μέσα. Μέσα, καλό, πολύ καλό. Άρα, πολύ καλό. Πολύ καλό. Δυνατό πλασαριστό ψηλά. 3-3. Και τώρα έχει μείνει από ένα απέναντι σε κάθε ομάδα το τελευταίο της Κολομβίας. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Λίμπερο ακούτε, όχι ΕΡΤ, Ερανσπορ. Αλλά είμαστε συνδεδεμένοι με ΕΡΤ για την διαδικασία των πέναλτι. Κολομβία-Αγγλία 3-3 στα πέναλτι. 1-1 το 90 λεπτό. Πέμπτο και τελευταίο της Κολομβίας. Το οποίο θα εκτελέσει ο Μπάκα, ο Κάρλος Μπάκα. Μπάκα. Για να δούμε. Ο Μπάκα απέναντι στο Πίκφορν. 3-3 τα πέναλτι. Μπάκα. Το πιάσε. Πάρα πολύ καλή απόκριση. Ναι. Με το αριστερό. Η Αγγλία σκοράρει και περνάει. Ναι. Αν το βάλει η Αγγλία τώρα, πέρασε. Και πάει να σπάσει παράδοση δεκαετιών. Δεύτερο χαμένο πέναλτι συνεχόμενο για την Κολομβία. Στο κέντρο το βγάζει ο Πίκφορντ. Άπλωσε το αριστερό χέρι. Με το αριστερό. Απέφτει ψύχρεμο το Southgate. Ο Ντάιερ, μάλιστα. Η πρόκληση στα πόδια του Ντάιερ. Για να δούμε. Νομίζω να το βάλει για να το κάνει. Κάποια στιγμή όλες τις παραδόσεις της πάνε, εντάξει. Eric για να Dyer. Δούμε. Ο Έρικ. Για να δούμε. Για να στείλει την Αγγλία στους 8. Αν το βάλει περνάει η Αγγλία. Παίζει με τη Σουηδία. Dyer. Το βάλε. Άσχημα εκτελεσμένο. Την ακούμπησε ο Σπίνα. Και ο Πίκφορντ. Ενέργεια, εντάξει, αυτό την έβαλε στην πρόκληση. Διαφυλός και Σιδήρου. Λοιπόν, μετά στα προημιτελικά. Αυτά είναι. Όπα. Είναι στο ένα ανοιχτό. Λερναία Ήδρα. Κάτσε να τα κλείσουμε. Ωραία η πρόκριση για τους Άγγλους. Νομίζω ότι την ήθελαν μία τέτοια πρόκριση για να μπορέσουν να αναπνεύσουν οξυγόνο. Γιατί από την ισοφάριση και μετά. Νομίζω ότι αυτό που έβγαζαν ήταν μια εικόνα ενός ασθενέντος ανθρώπου, ναι. Ο οποίος έψαχνε να βρει τις αναπνοές του. Ναι. Λοιπόν, προκρίθηκε η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διαδικασία των πέναλτι, σε Μουντιάλ τουλάχιστον, αν και σε Euro επίσης δεν έχει πολύ καλή προϊστορία σε εκτελέσεις σε πέναλτι. Ο Χέντερσον. Τη γλίτωσε ο Χέντερσον, ναι. Λοιπόν, ο Ντάιερ, το οποίο το εκτέλεσε άσχημα το πέναλτι, την βρήκε ο τώρα το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι καλή η εκτέλεσή του. Απλά είναι δυνατή. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Την βρίσκει ο Σπίνα. Βλέπεις, την ακουμπάει. Την ακουμπάει, αλλά δεν μπορεί να τη κόψει την πορεία. Φορά. Ναι, τη φορά. Και με το πέναλτι του Ντάιερ, η Αγγλία περνάει στους 8 εκεί όπου την περιμένει η Σουηδία. Κάτσε να πάρουμε τον Μουριλίνα τηλέφωνο. Θα τον πάρεις να τον ενημερώσεις. Άντε πάρ' το να του φύγει το... να σου πω κάτι. Μουρελή βγάλε αέρα. Γιατί τώρα τι να βγάλεις. Τρομπατζόγλ και ρεπορτάζ. Ποια ρεπορτάζ τώρα. Παραπέντε είναι. Α, κλείσουμε σε λίγο. Τα ρεπορτάζ ας τα δώσει ο Γιώργος Ζαγόρας. Εντάξει, το θέμα της βραδιάς είναι ο πολύ μεγάλος αγώνας που έγινε στο Spartak Stadium της Μόσχας. Κολομβία-Αγγλία 1-1 το 90 λεπτό, με Χάρι Κέιν στο 57 με πέναλτι, με Γέρι Μίνα με κεφαλιά στο 93 και στην διαδικασία των πέναλτι ο Χέντερσον το έχασε για τους Άγγλους, ο Ουρίμπε και ο Μπάκα για τους Κολομβιανούς. Για να δούμε το σηκώσει. Καλούμε τώρα στα μάτια Μουρελή. Ο Μουρελής βλέπει την κλίση, αλλά μάλλον δεν έχει το κουράγιο να το σηκώσει, τι γίνει κάτι... Ναι. Παίρνει σίγουρα το Μουρελή. Και δεν το σηκώνει. Δεν θέλει να...
Ο Παύλος με ποιο μιλάει στο τηλέφωνο? Με Μουρελή μιλάει. Δες το Μουρελή τι τρέλα πουλάει, ε. Πουλάει τρέλα Μουρελής. Ε. Το στείλτρο κανένα μήνυμα που κλειστήκατε να πάρει. Λοιπόν, Κολομβία-Αγγλία 1-1. Στα πέναλτι πέρασε η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχουμε πλέον ολοκληρωμένο το puzzle της οκτάδας του Μουντιάλ της Ρωσίας. Την Παρασκευή το απόγευμα είναι, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε χαρά σε Ευαγγέλια για τις γυναίκες αύριο και μεθαύριο. Ένα διήμερο μπορούν να πάρουν την εκδίκησή τους. Ούτε αύριο Τετάρτη ούτε την Πέμπτη υπάρχει παιχνίδι. Οπότε μπορούν να ξεσαλώσουν, να βγάλουν την, να ψήσουν το ψάρι στα χείλη στους άντρες και τα λοιπά, για όσα έχουν δεινά, έχουν τραβήξει από τις 14 Ιουνίου και μετά. Λοιπόν, Παρασκευή απόγευμα στις 5, Ουρουγουάη, Γαλλία. Παρασκευή βράδυ στις 9, Βραζιλία, Βέλγιο. Σάββατο απόγευμα στις 5, Σουηδία, Αγγλία. Και Σάββατο βράδυ στις 9, Ρωσία, Κροατία. Το μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η φάση των 8, τα προημιτελικά. Μετά ξανά διήμερο ρεπό, Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, οι δύο ημιτελικοί. Πέμπτη, Παρασκευή, ξανά ρεπό. Και το Σαββατοκύριακο 14-15 Ιουλίου, 14 Σάββατο, ο μικρός τελικός στην Αγία Πετρούπολη. 15 Κυριακή στις 5 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, στο Λουδνίκη της Μόσχας, θα έχουμε τον τελικό του 21ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Πίτερ τώρα, αφού πήρε καμιά 5 υπογλώσσια, λέει φέρτε μου, λέει, τη Σουηδία, λέει, να τη σκίσω. Αλλά το πήρε το μαθηματάκι σου, Πίτερ, μην βιάζεις από το 60 να βγάζεις γλώσσα, γιατί λίγο ήθελε να... και τώρα ο Πίτερ πουλάει τρέλα κιόλας. Λέει πέναλτι θέλω πάλι, λέει, με τη Σουηδία, όχι στο 90 λεπτό. Μην μπαίνεις πολύ αέρα, Πίτερ, μην μπαίνεις πολύ αέρα, γιατί βλέπεις ότι και σήμερα δεν το πολύ έχεις το θέμα. Έπαιξε με τη φωτιά. Ο Χέντερσον για λίγο σε είχε με το ένα πόδι στο αεροπλάνο της επιστροφής. Σε έσωσε το δοκάρι και ο Πίκφορντ. Λοιπόν, ματσάρες ήταν και σήμερα. Το βραδινό δηλαδή, γιατί το απογευματό ήταν ο λίγο τη σούπα. Όπως καταλαβαίνετε, για ρεπορτάζ ομάδων πολλά δεν έχουμε να πούμε. Δεν είναι και δεν έχουμε το χρόνο να πούμε τι να πας τώρα, ποιον Τζομπατζόγλου και ποιον Νίκο Παπαδόπουλο. Εγώ απλά να σας πω για τον Ηρακλή ότι ανανέωσε και ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνουν στην ομάδα και ο Ρεβιθόπουλος και ο Παναγιωτούδης και ο Κυριακίδης. Άρα τα σημαντικότερα στελέχη της περσινής ομάδας παραμένουν όλοι. Είπαμε, τελευταία είδηση είναι και αυτή η ανακοίνωση παραμονής του Βασίλη Παπαδόπουλου, του παρτενέρ του Χρήστου Ρόβα στην επίθεση. Η Δόξα Δράμας ενημέρωσε την πλευρά του Ηρακλή ότι θα αφήσει ελεύθερους Ρεβιθόπουλο, Παναγιωτούδη και Κυριακίδη, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι παίκτες δήλωσαν την επιθυμία τους στον κύριο Μπύρο, τον πρόεδρο της Δόξας Δράμας, ότι δεν θέλουν να παίξουν στη Δράμα και θέλουν να συνεχίσουν στον Ηρακλή. Οπότε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσουν να φοράνε και του χρόνου τα κιανόλευκα. Να πούμε επίσης ότι διορίστηκε νέα διοικητική ομάδα στον Ερασιτέχνη σήμερα από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή πάνω κάτω των ίδιων ανθρώπων που τραβάνε μέχρι τώρα το κουπί. Μιλάμε για προσωρινή διοίκηση και πάλι, δεν είναι μια μόνιμη λύση. Στο μπάσκετ ακούγονται κάτι σενάρια πάλι για παραθυράκι συμμετοχή στην Α1 κτλ. Τα οποία βέβαια θα πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια που απασχόλησε υπέρ του δεόντος συγκεκριμένη υπόθεση, συγκεκριμένη ελπίδα τους ανθρώπους του μπασκετικού Ηρακλή, δεν τους βγήκε σε καλό. Αυτά, νομίζω ότι κάτι άλλο αμάν όπως λέμε δεν υπάρχει. Τώρα βλέπουμε και το ταμπλό με τα προημιτελικά του Μουντιάλ όπως μας το δίνει η ΕΡΤ. Γραμμές προφανώς δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε. Είμαστε σε πολύ λίγο στις 12. Ναι. Να κλείσουμε, κύριε Βαδία. Ο διευθυντής ήρθε, είναι εδώ παρόν. Ωραία, εντάξει, αφού είναι εδώ παρόν, κλείνουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Τετάρτη, 4 του Ιούλη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Λίμπερο. Είναι μια ιστορική βραδιά για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, η μητέρα του αθλήματος.
Μίντος Ντυμένης στον Λίμπερο, ακολουθεί η Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Καλό βράδυ, να ευχαριστήσουμε στο κλείσιμο για μια ακόμη φορά και τον χορηγό μας Παράσχος, υδραυλικά, ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο στην Ολύμπου 90.